Λοιπόν, καλησπέρα. Να, να ξεκινήσουμε. Ναι, 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 πάρτε τους κωδικούς. Εκεί είναι, στο χαρτάκι πάνω. Α, ωραία, από μέσα τότε ο Χρήστος θα το δώσει. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα, αυτά εδώ κάτω. Αυτά τα device τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν έχουν κάποιους sensors και στέλνουν πληροφορίες τις οποίες καταλήγουν εδώ. Εμείς οι άνθρωποι από την πλευρά μας συνδέομαστε εδώ πέρα με αυτούς τους δύο τρόπους που έχουμε εδώ πέρα για να δούμε τα δεδομένα τα οποία έρχονται από τα devices. Όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι στο device το γράφουμε εδώ και μέσω από εδώ πέρα πάει και γράφονται μέσα στο device. Εμείς την προηγούμενη φορά τώρα είδαμε να το κάνουμε εμείς εδώ τοπικά με command line, πήκαμε μέσα και δώσαμε γράψαμε πάνω αυτό το προγραμματάκι το μικρό που κάναμε. Στην πορεία αυτό θα το αυτοματοποιήσουμε, δηλαδή δεν θα μπαίνουμε με command line για να τρέχουμε AVR κτλ. Απλώς θα κάνουμε κάπου και θα λέμε γράφτο ή θα βρούμε πιο λεκτικό θα πούμε και αυτό θα γίνει. Λοιπόν, μέχρι εδώ είναι ok. Τώρα, λείπουν ορισμένα πραγματάκια. Και αυτά είναι που θα αρχίσουμε από σήμερα να τα φτιάχνουμε. Τώρα, εμείς τα απλώσαμε αυτό εδώ πέρα, αλλά ο Δημοσθένης λέει ότι αυτό που θα κάνουμε σήμερα θα πάρει χρόνο και ίσως δεν θα προλάβουμε να ασχοληθούμε με τα αντουινάκια μας. Αλλά την επόμενη φορά, δεν μας τυλιτώνει, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Τι θα κάνουμε σήμερα τώρα? Για να δουλέψει ένας χρήστης στο σύστημα, πρέπει να είναι ένας εγγεγραμμένος χρήστης. Πώς θα δουλέψει δηλαδή ο καθένας, δηλαδή θα μπορεί να μπει μέσα στο σύστημα και να αρχίζει να βάζει device κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να βάλουμε μια διαδικασία στην οποία όπως πάμε γραφόμαστε, ξέρω εγώ, Google, Facebook, Twitter κτλ. Να μπορούμε εδώ πέρα να εγγραφούμε στο σύστημα, να πάρουμε ένα username, ένα password. Έτσι ώστε να έχουμε μετά τη δυνατότητα ως εγγεγραμμένος χρήστης να κάνουμε χρήση αυτών των πραγμάτων που λέμε όλη την ώρα. Δηλαδή, τι μπορεί μετά να κάνει ένας εγγεγραμμένος χρήστης? Να βάλει devices για να μπορεί να τα προγραμματίσει, για να μπορεί να δει αυτό που επιθυμεί. Εντάξει. Επίσης να δώσει άλλους δικαίωμα, άλλους χρήστες να βλέπουν τα δικά του δεδομένα. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ωραία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είμαστε εγγεγραμμένοι χρήστες. Τώρα, η λογική που ακολούθησε εδώ πέρα στο θέμα αυτό είναι η λογική του GitHub. Μιας και θα δουλέψουμε, πίστευα ότι αυτή καταρχήν με αρέσει πάρα πολύ η λογική που έχει και δεύτερον εφόσον θα δουλέψουμε εκεί θα το κατανοήσουμε πολύ πιο εύκολα. Τι κάνει το GitHub λοιπόν? Στο GitHub μπορείς να φτιάξεις organization, όπου organization, ένα πράγμα δικό σου που το ονόμασες κάπως, πας και βάζεις μέσα τα repos που θέλεις εσύ. Φτιάνεις ένα organization, βάζεις τα repos αυτά, κάνεις ένα άλλο organization, βάζεις άλλα repos και πάει λέγοντας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε τώρα στη δική μας λογική εδώ πέρα, ότι ένας χρήστης μπαίνει μέσα στο σύστημα και μπορεί να κάνει organization. Δηλαδή φανταστείτε ότι είστε ας πούμε στο ΤΕΙ. Ο γενικός, ο Big One εδώ πέρα που διαχειρίζεται τα Arduino. Κάνεις ένα organization λοιπόν πληροφορική, ένα organization ξέρω εγώ εινολόγη, ένα organization βιβλιοθήκη και πάει λέγοντας. Εντάξει. Μετά στα organization αυτά δηλώνεις κάποιον άλλο χρήστη και λες εσύ τώρα έχεις πρόσβαση σε αυτό το organization, ο άλλος έχει σε αυτό το organization. Και έτσι είναι η λογική δομημένη. Θα σας τα πει αργότερα ο Δημοσθένης αυτά ακριβώς πώς είναι μέσα στον πίνακα. Τώρα, ένα χρήστη εμείς στο δικό μας το organization μπορούμε να το βάλουμε με τρεις ιδιότητες. Ξεκινάω από την πιο μικρή. Να βλέπει μόνο και τίποτα άλλο. Να κάνει developer. Να μπορεί δηλαδή να γράψει κώδικα και να τον ανεβάσει και το ανώτερο administrator. Και να γράψει και να το διαγράψει και όλα. Που σημαίνει ότι όσο ανεβαίνουμε, ο επόμενος έχει και το προηγούμενο. Δηλαδή ο developer έχει βεβαίως και view. Ο admin έχει και dev, και devel και view. Αυτές οι τρεις δυνατότητες δίνει αυτή τη στιγμή το σύστημα. Εντάξει. Τώρα, όταν θα δείτε τη βάση, σε λίγο με το Δημοσθένη, θα το πιάσετε λιγάκι, θα το πιάσετε πιο καλά αυτό το πράγμα, διότι θα το υλοποιήσουμε αυτό σήμερα. Έτσι. Σήμερα θα υλοποιήσουμε πώς εγγράφουμε ένα χρήστη. Για να μπορέσουμε την επόμενη φορά εμείς οι ίδιοι να εγγραφούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε, να φτιάξουμε πρόγραμμα.
Τώρα μια παρένθεση, γιατί θυμήθηκα την ερώτηση που είχες την προηγούμενη φορά σχετικά με το, με το SSH, το reverse tunneling. Τι είναι το reverse tunneling που το λέγαμε? Ένα τούνελ, ένα τούνελ μπορούμε να το φανταστούμε. Μπορώ εγώ να ανοίξω, ξέρω εγώ, μια σωλήνα από εδώ σε σένα. Εντάξει. Τώρα, αν είναι απλό αυτό, δεν είναι reverse, τότε εγώ συνδέομαι, ας πούμε, με σένα και σε ρωτάω πράγματα. Δηλαδή, το action είναι από τη δική μου την πλευρά. Εγώ δηλαδή λέω τώρα αυτή τη στιγμή, πες μου πώς λέγεσαι. Έτσι. Αυτό ήρθε από μένα. Αυτό λοιπόν το normal, το tunnel, είναι από εδώ προς εσένα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάνω χρήση των δικών σου πληροφοριών. Τώρα, το reverse είναι όταν σου ομολάω εγώ το κανάλι και σου λέω ρώτα με. Δηλαδή, σου ανοίγω με δική μου πρωτοβουλία ένα tunnel, αλλά μετά σου δίνω τη δυνατότητα και σου λέω, ωραία, τώρα εσύ είσαι. Και εσύ μπορείς να κάνεις χρήση δικών μου πληροφοριών. Αυτή είναι η διαφορά του reverse. Πού χρησιμοποιείται αυτό συνήθως? Συνήθως χρησιμοποιείται σε helpdesk. Έτσι, μια εταιρεία η οποία δεν ξέρει δεκαβά της, πηγαίνει μια άλλη εταιρεία η οποία γνωρίζει πράγματα και δίνει υποστήριξη. Και το μόνο που ζητάει από την εταιρεία είναι όταν έχει πρόβλημα να κάνει ένα κλικ, ξέρω, κάπου και ανοίγει εκεί την ώρα, πώς το λένε, tunneling στην εταιρεία που παρέχει. Που εγώ απέναντι, όποιος έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτό, μπορεί να μπει μέσα και να διορθώσει στο σερβερ το πρόβλημα που έχει. Και μετά κλείνουμε τη σύνδεση. Το ίδιο κάνουμε και εδώ πέρα. Τώρα δηλαδή, στο device, ανοίγει η σύνδεση και του λέει, ορίστε, μπορείς να ρωτήσεις. Και τι θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε τώρα από το device? Δώσουμε τα δεδομένα, φίλε, που έχεις από τα sensors, τίποτα άλλο. Δεν θα γινόταν διαφορετικά. Γιατί είπαμε ότι αυτά τα πραγματάκια είναι έτσι φτιαγμένα να μπουν και πίσω από gateway. Να μπουν σε ένα internet καφέ που έχουν ψεύτικες IP. Εδώ μέσα εμείς έχουμε ψεύτικες IP. Οπότε αν βάλω εγώ αυτόν τον sensor εκεί πάνω και θέλω να τον διαβάσω, πώς θα τον διαβάσω αφού είναι μέσα σε ψεύτικο? Θα έπρεπε να παίξω πάνω στο router με NAT κτλ. Γίνεται. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε οποιοδήποτε να μπορεί να το κάνει, και το μόνο που θέλουμε εμείς από αυτό είναι να καθίσει να διαβάσει και 5 γραμμές κώδικα πώς προγραμματίζεται ο sensors. Εντάξει, δεν μπορεί δηλαδή να είναι τελείως άσχετος, αλλά δεν θα τον βάλουμε να ασχοληθεί και με πρωτόκολλα και με secure shell και με τούτο και μετά, αλλά θα έχει φυγεί ήδη. Πριν ξεκινήσουμε καν να το πούμε τι κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Έτσι, όσο απλό γίνεται θα το κρατήσουμε. Πάντησα. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί δε, όλα τα παραδείγματα που είχα ήταν πολύ... Το κατάλαβα. Ωραία, χαίρομαι. Ναι, εγώ ξέχασα που ήμουν όμως τώρα, πριν την παρέθεση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ναι, στο GitHub λοιπόν φτιάχνουμε organization. Έτσι λοιπόν και εμείς εδώ πέρα μπορούμε να φτιάξουμε organization όπου το κάθε organization μπορεί να μπει ένα device. Ένα device μπορεί να ανήκει σε ένα organization. Δεν μπορεί να ανήκει σε δύο organization. Ένας χρήστης μπορεί να ανήκει σε όσα organization θέλει. Έτσι, το device είναι μοναδικό. Ο χρήστης μπορεί να είναι πολυσχηδής, να το πούμε έτσι, να ανήκει σε πολλά organization. Δηλαδή ένας μπορεί να βλέπει και από εδώ και παραπέρα και οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα κάτι άλλο. Και έτσι θα πω και το πρώτο task το οποίο προσωπικά θα ήθελα να το κάνουμε. Είδαμε την προηγούμενη φορά πώς προγραμματίζουμε εδώ πέρα, έτσι. Και από ό,τι είδατε δεν πήραμε το δρόμο του Arduino με το interface και τα λοιπά και τα λοιπά που σας έδειξε ο Γιώργος. Δεν ήταν αυτός ο δρόμος. Ήταν ο δρόμος με το εργαλείο AVRGC, έτσι, που... Το θυμόσαστε πως το φτιάξαμε, έτσι. Λοιπόν, πρώτον, δύο λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι, εγώ προσωπικά είμαι ο παδός του KISS, έτσι, Keep It Simply Stupid, και αφαιρετικά σε οτιδήποτε και προσωπικά μαθαίνω, αλλά και προσπαθώ κάποιον οποδήποτε, ξέρω εγώ, να εξηγήσω κάτι που γνωρίζω. Έξω από οποιαδήποτε εργαλεία να φτάσουμε στην πηγή, δηλαδή, πως μπορούμε ένα πράγμα να το φτιάξουμε. Αν σας το δείχναμε λοιπόν με Arduino το interface, δεν θα μαθαίνατε ποτέ ότι πρώτα γίνεται έτσι, μετά γίνεται έτσι και στο τέλος φτιάχνουμε εκείνο. Αυτός ήταν ο πρώτος λόγος για να το κατανοήσουμε. Ο δεύτερος ήταν ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας θέλουμε αυτό να το οργανώσουμε να παίζει στο server. Δηλαδή, όπως έλεγα προηγουμένως, ο χρήστης να μην χρειάζεται πολλά πράγματα.
έγινε μέλος του συστήματος, ανοίγει ένα παραθυράκι και αρχίζει και γράφει κώδικα. Το κώδικα τώρα αυτό είναι όταν λέει submit, όταν λέει ok, όταν λέει compile ή τι θα βάλουμε, θα γίνεται compile στον server. Έτσι, αν έχει λάθη θα πρέπει να φέρουμε τα logs. Τα διορθώνει, compile, logs και ούτω καθεξής, κάποια στιγμή θα είναι ευχαριστημένος και πάει και γράφεται πάνω στο Arduino. Δηλαδή, να μην χρειάζεται καν ο χρήστης στο PC του να έχει ούτε GCC, ούτε AVR, τίποτα απολύτως. Ένα παράθυρο όπως είναι το Google, παραδείγματος χάρη, το Google Docs, που δεν χρειάζεται να έχω εγώ ένα editor, πώς το λένε, επεξεργαστή κειμένου, για να γράψω ένα κείμενο. Όλα να είναι στο web δηλαδή. Και αυτό είναι μόνο δυνατό αν χρησιμοποιείς τέτοια εργαλεία. Λοιπόν, ένα κομμάτι που θα ήθελα στο τέλος να φτιάξουμε είναι αυτό, που χωρίζεται σε δύο πράγματα. Να φτιάξουμε το Google Editor. Έχει δουλέψει όλο το Google, με το documents που φτιάχνει. Ωραία, ένα τέτοιο editor. Μην τρομοκρατηθείτε. Υπάρχουν έτοιμα εργαλεία open source που εμείς πρέπει να τα πάρουμε και να τα προσαρμόσουμε. Και απέναντι θα πρέπει να φτιάξουμε τον πόρο, ο οποίος θα κάνει το compile. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα task. Έτσι, σκεφτείτε το ποιοι θα ήθελε να ασχοληθείτε. Είναι ωραίο και είναι λίγο βαρύ, θα έλεγα. Δεν γίνεται από ένα άτομο στην κάθε πλευρά. Θέλει και παραπάνω. Λοιπόν, άρα σήμερα θα δούμε, μετά από αυτό που είχαμε δει τις προηγούμενες φορές, πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε, να εγγράψουμε ένα χρήστη, έτσι την επόμενη φορά να γράψουμε αυτό πάνω. Πριν μπούμε να μπείτε στους σερβερς στους οποίους έχουμε ετοιμάσει, κάποια πορεία. Ωραία, λοιπόν, έχετε όλοι Secure Shell φαντάζομαι μπροστά. Να σας μοιράσουμε τώρα τους σερβερς για να πάρει ο καθένας από έναν. Λοιπόν, Δημήτρη, μια κατάσταση κάπου που να σημειώνει κάποιος στο σερβερ του. Το έχεις το μήνυμα, έτσι? Ναι, από αυτό πάω. Ναι, κάπως τώρα να κρατήσουμε όμως τα ονόματα. Από όλους αυτούς τους σερβερς σε ποιους θα είναι 20 σερβερς. Σε ποιους θα πούνε? Ο καθένας θα πάρει ο καθένας, από έναν, δεν πειράζει. Να έχει να παίζει. Όπως θέλετε, παιδιά, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αν κάποιοι αποφασίσετε να δουλέψετε δύο, πάρτε έναν σερβερ. Αν άλλοι θέλουν και στο σπίτι, ξέρω εγώ, επειδή θα είναι πάντα ανοιχτοί αυτοί, να δοκιμάσουν πράγματα. Δεν έχω όμως όλο το κωδικό. Όλοι δίπλα είναι. 20 σερβερς. Εκεί έχω και το κωδικό για το δικό μου, δεν έχω για άλλο. Το στείλα τώρα πριν από λίγο, ξαναπάρε mail. Είναι κανείς εδώ πέρα που θέλει να δουλέψει σε ομάδα, δύο, ξέρω εγώ, ή τρεις, θα δουλέψετε μαζί. Άρα εσείς μπορείτε να πάρετε ένα σερβερ ή και δύο, έτσι, δεν είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν 20 μηχανές. Είμαστε αρκετοί, πιστεύω. Εντάξει, είναι υπέρα αρκετές μηχανές. Λοιπόν, πάνω στη μηχανή τώρα δύο λογάκια. Η μηχανή είναι στο σύννεφο, το σύννεφο είναι στο ΕΔΕΤ και είναι κάπου στο cloud δηλαδή. Μην με ρωτάτε ακριβώς που είναι. Προς Ούλο Πάλμερ μεριά. Τώρα πού ακριβώς δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι και στο κοροπή κάτι. Και στο κοροπή. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς έχουμε την IP μας και το root password. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι παίζει CentOS πάνω, CentOS 7. Είναι η τελευταία λέξη από τη Red Hat. Red Hat, είχα πει την πρώτη μέρα, η μεγαλύτερη εταιρεία που φτιάχνει αυτά τα πραγματάκια. Λοιπόν, άρα να ξέρετε ότι παίζεται Red Hat based. Αυτό που δουλεύει, που το εργαλείο λέγεται YAM. Θα το γνωρίσετε τώρα αμέσως, διότι αφήσαμε τις μηχανές μη ενημερωμένες για να τα κάνετε εσείς αυτά. Πριν από αυτό έχω στείλει. Δεν πειράζει, το ξαναστέλνω άμα δεν το έχεις. Το ξαναστέλνω. Μάλλον. Έχεις τέτοιο. What mail? Όχι, άνοιξε μου λίγο κονσόλα καλύτερα. Κονσόλα. Το
Τεστ. Έλα. Να το βάλω εγώ. Άμα το γράψουν. Δεν πειράζει, ωραία. Μου πεις λίγο τα νούμερα. 16, 45, 73, 73, 2, 5, 6. Ναι. 2, 4, 8, 5, 2, 3, 5, 0, 5, 0. Ωραία, λοιπόν, είναι εδώ, θα πάρετε ένα ο καθένας, όσοι θέλετε, δεν φαίνονται, Δημήτρη, δώσε πράγμα, κάντα 20 άρια. Μέσα στο profile ίσως. Να τώρα, κάτι scrolling ήταν. Πού σε, αντέγραψε και βάλασε ένα Firefox που μεγαλώνει. Τι είναι αυτό αρχείο είναι. Αρχείο TXT είναι, πάρε κάτω από το Δήμος. Μην δίνεις το Δημοσθένη. Γιατί ο ένας σας δίνει τα λουνού. Ωραία. Ρίξα τώρα σε ένα Firefox ή σε ένα Navigator. Λοιπόν, θα περάσουμε ένα χαρτάκι, άρα θα μας πείτε βασικά την IP που πήρατε. Τώρα, για κάθε, για να μην καθόμαστε τώρα να θυμόμαστε την IP ή να θυμόμαστε το όνομα στο σύννεφο, που είναι λίγο πολύ τυχαίο και εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ, έχουμε φτιάξει εδώ ονόματα του στυλ Arduino και μετά ακολουθεί το τελευταίο, τα τελευταία νούμερα της IP. Άρα λοιπόν, Arduino, ξέρω εγώ, 87.os .cs.tr. Ωραία. Είναι πολύ πιο εύκολο, πιστεύω, να το θυμόμαστε αυτό παρά. Δοκιμάσουμε μια δοτέρμινα. Ο απομακρυσμένος, ας πάρει το τελευταίο για να μην μπερδευτούμε. Έτσι, ένα ok στο Χρήστο, μόλις διαβάσει το password. Ιδάλλως θα το στείλει ο Χρήστος εκεί μέσα στο chat. Τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Εκτός από το τελευταίο, παιδιά, ξεκινάτε έτσι κάπως από εδώ. Απλά μια χάρη, για να σημειώσουμε ποιος είναι και παίρνει τι, αν έχει την καλοσύνη, αφού τα βλέπετε, να μου λέτε. Α, το γράψουμε και δίπλα. Ένα όνομα, ναι. Το γράψω δίπλα. Ωραία. Καλά, παιδιά. Ξεκινάμε από εδώ. Ξεκινάμε από το 37. 37 λοιπόν. Όνομα. Χρήστος. Επώνυμο. Μαζί. Ωραία. Χρήστος, ρεδαυτό. Επίθετο. Κουτσουραδής. Κουτσουραδής. Ρεδαυτό. Μεγάλος έτομος κι άλλο, δεν θέλω να το πω εδώ. Τώρα, αυτά είναι για μας. Εσείς. Θα μου πείτε τα ονόματα. Είναι το 39. Θα τα ξαναβάλω μετά, πάνε τα δείτε. Τζούνος. 39. Δοκίμασε μια κοτρόλ και ροδέλα, πας και παίξει. Προδοκίμασα, ρε. Α, δεν παίζει. Δεν παίζει. Βλαχαντώνης 40. Πώς? Βλαχαντώνης. Βλαχαντώνης. Μαζί. Το 41. Ένα όνομα. Ίσαρης. Με γιώτα, έτσι. Μαζί. Ωραία. Λάκας το 81. Σημείωσε, δεν πρέπει να το αυτό. 82. Όλοι και τρεις μαζί. Πολύ ωραία, ένα όνομα. Βαμπακάρης το 82. Ωραία. Τώρα μεγαλώνει τα γράμματα και συνδέεστε. Κατευθείαν. Όχι, οπουδήποτε security να έχετε για να μπείτε. Μην πω τώρα. Τι έκανες τώρα. Τι είπα, το encoding φταίει. Δεν πειράζει εσύ. Κάτσε, τα βλέπουμε μόλις. Α, τέλεια. Γιατί έφυγε. Ξέρω, μα.
Να του, λοιπόν. Τα βλέπετε, δίπλα στο όνομά σας έχει IP αριστερά. Εδώ. Δεξιά έχει το password και ο χρήστης που θα δει την ορούτ, έτσι. Ναι. Και μείον P22. Γιατί είχαμε κάποια προβληματάκια σε κάποιο αυτό, οπότε άμα το βάλουμε... Λοιπόν, θα γράψω εδώ πάνω την εντολή για να μπείτε. Έλα, μπείτε κατευθείαν, παιδιά. Έλα, πρέπει να κάνετε και δουλειά, ε. Ο απομακρυσμένος μπαίνει στην τελευταία. Απλά... Τους βάζω στο CD και θα τους βάλω και να τρέξουν το γιάμ. Χριστό, ένα όνομα για να βάλουμε στην τελευταία. Και όση ώρα κάνουν να μπορείς εσύ να κάνεις την εισαγωγή. Εντάξει, πάρε αυτό να ετοιμάζεσαι, να πάρω εγώ το ματιό. Λίγο κάπου εδώ να βλέπουν το site που θα μπουν τώρα σε λίγο. Τι να το βάλω εγώ, κάτσε. Περίμενε λίγο. Δεν σε αλλάζω. Δεν μπορώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να γράψω. Το εδώ. Ναι, γράψε κάπου. Έλα εδώ. Πρέπος. Πρέπος, OSCST.gr. Εκεί πρέπει να συνδεθούμε τώρα για να πάρουν πρέπος. Τι γράψε, κινέζικα. What the fuck. Πού θα το γράψω με το χέρι, πήρα. Τζιλιβάκης. Τζιλιβάκης, είναι. Αυτό εδώ θα πάρει, πες. Ναι, οκ, γράψε Τζιλιβάκης. Πού στο διάβο, σ' άκουσα. Δεν ξέρω το ψεύεις. Ποιο? Συνδεθήκατε? Συνδέθηκες τώρα πάνω? Ποιος θέλεις? Συγκρουσέλ θέλεις? Θέλει να γράψεις τώρα SSS αυτή την εντολή. Λοιπόν, αυτή την εντολή θα γράψετε σε κονσόλα όλοι. Όπου χ ο αριθμός που έχετε στο τέλος δίπλα στο όνομά σας. Και αφού πατήσετε Enter θα σας ζητήσει να βάλετε password. Βάζετε το password που είναι πάλι δίπλα στο όνομά σας. Φόρτωνε λίγο τη σελίδα. Και θα κάνουμε τώρα πώς. Ναι. Αν κάποιος έχει πρόβλημα μας το λέει, έτσι. Η σελίδα στην οποία πρέπει να μπείτε είναι αυτή. Έχετε πει όλοι μέσα τώρα? Πέδες, περιμένω να μου πείτε ότι όλοι μπήκατε για να τρέξουμε λίγο πολύ μαζί κάποιες εντολές. Οι εντολές που θα τρέξουμε θα διαρκέσουν, αλλά σε όλη τη διάρκεια θα κάνει μια εισαγωγή ο Δήμος τι θα, για το σημερινό. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν φαίνεται αυτό. Ρώσικα ήταν αυτά. Έχουν βάλει ρώσικα. Γράφω από κάτω και βάλω το μεγάλο έτσι πράγμα. Λοιπόν, θα μπείτε εδώ πέρα. Πρώτα θα συνδεθείτε και μετά θα μπείτε εδώ. Γιατί δεν μπορεί να πούνε. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Λέβαια. Πρέπει να είμαστε με το καλώδιο, το WiFi δεν αφήνει, δεν περνάει SSH σήμερα για κάποιο λόγο. SSH, mail δεν περνάει τίποτα, μόνο το web περνάει από το WiFi. Λοιπόν, όσοι έχετε laptop μόλις τα ακούσατε, μας έχουν πληγώσει εδώ τελείως. Άρα πάρτε αριστερά τα Fedora και μπείτε μέσα, παιδιά. Λοιπόν, το URL το δεν ξέρω αν φαίνεται κάτω-κάτω. Αυτό. Ανοίγουμε ένα Firefox. Και μπαίνουμε εδώ σε αυτή τη σελίδα. Ναι. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Βγαίστε λίγο από την κονσόλα μου. Κάντε την disconnect. Μην κάνεις ένα reboot. Μην κάνεις ένα reboot. Όχι. Μετά. Στο όχι, δεν κλειδωθήκαμε, απλώς το Wi-Fi. Επειδή το Wi-Fi δεν είναι μυστήριος αυτός που το φτιάχνει, απλώς μπαίνει όλο το εργάλειο. Οπότε πρέπει να είσαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί μπαίνουν και γύρω. Δεν μπορείς να τους περιορίσεις. Άρα λοιπόν έχει πιο πολύ, η πολιτική είναι πολύ πιο κέρβερος. Λοιπόν, συνδεθήκαμε όλοι. Λοιπόν, θέλω πρώτα να μου πείτε αν έχετε συνδεθεί όλοι πάνω. Όλοι, εκεί. Ωραία, εκεί κάτω, παιδές, γαλαρία.
Βάλε, κάνε αντιγραφή το ρέπος εδώ πέρα μέσα. Κάθεσε σε μηχανάκι στη γωνία, γιατί διαπιστώσαμε κάποια προβλήματα. Λοιπόν, Χρήστο, ο απομακρυσμένος έχει συνδεθεί. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε σέντρος 7. Όλα τα Red Hat χρησιμοποιούν το YAM. YAM, YUM, πείτε το όπως θέλετε, σημασία έχει ότι πρέπει να γράψετε τα 3 γραμματάκια. Λοιπόν, αυτό τώρα τι κάνει? Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο από μια αποθήκη που εμείς θέλουμε κατεβάζει προγράμματα και τα εγκαταστεί. Κάποια διαφορά έτσι λιγάκι για τους γοητάδες μου εδώ πέρα μέσα είναι ότι εμείς χρησιμοποιούμε προγράμματα από ελεγμένες πηγές. Δεν παίρνουμε από που να είναι. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να βάλετε κάποια πράγματα πάνω, θα βάλετε πρώτα το ρέπο, το οποίο είναι ελεγμένο με keys και τα λοιπά, και είναι τα προγράμματα καθαρά, δεν έχουν μέσα ούτε δούλους ύπους, ούτε τα ρέστα. Και από εκεί θα τα βάλετε. Ή θα κατεβάσετε το πηγαίο κώδικα και θα το κάνετε combine. Όχι από που να είναι, γιατί δεν θα παίζει ο σέρβερ μετά από λίγο. Λοιπόν, άρα, το πρώτο πράγμα που κάναμε, διότι αυτό που φτιάξαμε τώρα εμείς, είναι μια εικόνα τελείως απλή, που βασικά δεν έχει απολύτως τίποτα πάνω. Άρα, πάντα κάνω, αυτό είναι κενό, λοιπόν, update, γράψτε το, YAM, update, πρέπει να είμαι root, έτσι, που είμαστε, και τώρα αυτό θα ενημερωθεί από την αποθήκη που έλεγα πριν λίγο, με ό,τι νεότερο υπάρχει. Ναι, το Firefox έρχεται. Αλλά εσείς έτσι πρέπει να μπούμε για να ενημερώσουμε, να συνδεθούμε στο σερβερ, βασικά. Τρέχουμε όλοι για update, έτσι. Πού? Αυτό είναι άσος. Αυτό για μηδέν μου κάνει εμένα. Όχι, το όμικρον είναι έτσι. Αυτό όμως τι είναι τώρα πάλι? Τι άλλο πάνω, παιδιά? Πρώτα μηδέν και μετά με όμικρον. Έλα. Έλα, το μηδέν με το όμικρον τώρα δυστυχώς. Εμένα μου κάνει για μηδέν πάντως. Λοιπόν, έχουμε τρέξει για ένα update. Πολύ, πολύ ωραία. Τι κάνει το YAM update? Το YAM update κάνει update αυτά που έχω ήδη. Δεν βάζει ό,τι να είναι. Άρα θα τελειώσει λίγο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε τίποτα πάνω. Πώς? Ακριβώς. Ακριβώς. Απλώς αυτό εδώ πέρα είναι πολύ πιο σύνθετο, έτσι, από το άλλο. Εντάξει, μας έχει να συνηθείς. Χρήστο, τι γίνεται από εκεί? Έχει συνδεθεί? Πολύ ωραία. Έτρεξε για update όλα? Πολύ ωραία. Λοιπόν, μόλις θα τρέξουμε το για update και τελειώσει, για να δώσω το λόγο στο Δημοσθένη να ξεκινήσουμε, πάτε τώρα στο Firefox το ρέπος. Μπήκατε στο ρέπος? Ωραία. Εκεί πέρα λέει κάπου pub, όπως public. Κάπου λέει DJ server. Και μέσα εκεί έχει ένα αρχιάκι. Πολύ ωραία. Εδώ τώρα έχουμε πρόβλημα. Έχει τελειώσει το game update? Πολύ ωραία. Για να κατεβάσουμε αυτό το πρόγραμμα, προσέξτε λίγο για να μαθαίνουμε και μερικά εργαλειάκια. Πώς θα το κατεβάσουμε τώρα το πρόγραμμα αυτό και θα το πάμε πάνω στο cloud? Κόπησε εμάς και ξανά εκεί. Ή υπάρχει περίπτωση να το κατεβάσουμε κατευθείαν εκεί με το wget. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το wget δεν υπάρχει καν στη μηχανή. Άρα λοιπόν θα πάμε YAM, κενό install, κενό wget.
Έτσι του λέμε, βάλε μας το WGET. Έλα, κάντε το. Θα ψάξει, θα κάνει θαράνι και θα σας πει ότι για να βάλω το WGET πρέπει να βάλω άλλα 500. Πατάτε yes. Δεν είναι. Βγάζει πολλά. Αφού δεν έχει τίποτα. Υπάρχει ήδη. Πάνω. Αφού δεν το έβαλα ρε παιδιά, πώς υπάρχει. Πώς πάνω. Υπάρχει παντού το WGET. Πολύ ωραία. Άρα κατεβάστε λοιπόν. Πάτε πάνω στο install new. Δεξιό κλικ αντιγραφή τοποθεσίας. Αντιγραφή συνδέσμου. Το κάνατε. Και μετά πάτε στην κονσόλα και γράψτε WGET κενό και κάνετε επικόλυση αυτό την αντιγραφή και κατεβάστε το αυτό το αρχείο. Να το έχω βάλει WGET. Το install new από το repos. Δεξιό κλικ αντιγραφή. Όλοι έχουμε κατεβάσει το αρχείο. Πολύ ωραία. Περιμένω. Ή μάλλον η υπόλοιπη για να πηγαίνει. Τώρα αυτό το αρχιάκι έχει μέσα όλα τα προγράμματα που χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολλά. Θα τα δούμε μετά. Γράψτε λοιπόν bus. Bus. Τελεία κάθετος. Το αρχείο. Install. Enter. Και αφήστε το. Θέλει ώρα. Μηδέν. Όμικρον. Και τι δεν παίρνει. Για πάρει μια άλλη και μας την πει. Ναι, ναι, σημείωσε το εσύ. Έτρεξε. Θα πάρεις και εσύ λίγο μηχανή. Μπες όμως από εκείνο. Θα πάει. Οπότε, Δημοσθένη, αυτό μπορεί να αργήσει και 20 λεπτά και ένα τέταρτο. Ένα προβληματάκι πριν να προχωρήσουμε. Από ό,τι λέει ο Αχιλλέας, η πόρτα 22 είναι κλειστή εδώ πέρα στο ΠΕΗ. Ναι. Οπότε... Μπήκανε. 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 Ο Αχιλλέας δεν έτσι και αλλάζει τις πόρτες τώρα, οπότε... Όχι, όχι. Αχιλλέα, έχουμε συνδεθεί. Καλησπέρα και από μένα. Να πούμε λίγο δύο λόγια για το τι θα κάνουμε. Καταρχάς μπορούμε να ανοίξουμε τη διαφάνεια στο ma.elac.gr/edu, στη σελίδα του μαθήματος. Μπορούμε να ανοίξουμε τη διαφάνεια. Εσύ μην δούμε πώς την είχε ονομάσει. Υπάρχει μια διαφάνεια η οποία έχει όλα τα βήματα που θα κάνουμε σήμερα ουσιαστικά. Ή όχι τόσο βήματα όσο παρουσίαση αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Επιγραμματικά να πω ότι αυτό που θα κάνουμε είναι θα εγκαταστήσουμε στα σερβερ που σας έδωσε ο Απόστολος, θα εγκαταστήσουμε μια εφαρμογή, ένα πακέτο που έχει ετοιμάσει ο Απόστολος, το DIY IoT server. Δεν ξέρω πώς λέγεται πώς προφέρεται αυτό. DIOT. Θα εγκαταστήσουμε λοιπόν το DIOT server. Θα το μελετήσουμε λίγο, θα προσθέσουμε ένα καινούριο functionality πάνω σε αυτή την εφαρμογή, αρχικά. Και στη συνέχεια, αφού προσθέσουμε αυτό το functionality, στη συνέχεια θα δουλέψουμε πάνω σε front-end και θα δούμε πώς μπορούμε να συνδεθούμε σε αυτό το functionality που φτιάξαμε, μέσα από χρησιμοποιώντας JavaScript και σχετικές τεχνολογίες. Πάμε να το δούμε λίγο στην πράξη, για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Λοιπόν, η παρουσίαση που ανοίγουμε είναι αυτή που λέει workshop τρίτης εβδομάδας. Να μας την κάνετε χάρη.
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να σιγουρευτούμε όλοι στα σερβερ που έχουμε πάρει ότι έχουμε εγκατεστημένο τον Apache, ότι ο Apache τρέχει και την πόρτα είναι ανοιχτή στο firewall, γιατί τα PC που σας έχει δώσει ο Απόστολος έχουν ένα firewall το οποίο κλείνει την πόρτα 80 by default. Και αφού το κάνουμε αυτό, θα προχωρήσουμε μετά στο να εγκαταστήσουμε την εφαρμογή. Οπότε, ας ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Μπαίνουμε στο καταρχάς, έχετε την IP του μηχανήματος. Αν ανοίξετε αυτή την IP σε έναν browser, θα πρέπει να σας βγάλει testing 1.2.3. Αν δεν σας βγάλει testing 1.2.3, μια σελίδα με testing 1.2.3 και σας βγάλει ότι δεν μπόρεσε να συνδεθεί, ότι τέλος πάντων υπήρξε κάποιο σφάλμα, σημαίνει ότι ή δεν έχουμε τον Apache ή είναι κλειστό στο firewall η πόρτα. Για να εγκαταστήσουμε και να ανοίξουμε την πόρτα, έχει τις εντολές μέσα στη διαφάνεια. Βέβαια αυτά είναι το βάσιμο μετά το update του κύριε. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, καθώς το κάνουμε, ας δούμε λίγο κάτι θεωρητικό. Πόσοι από σας ξέρουν τι είναι web service? Κανείς? Web service, ποιοι ξέρουν τι είναι web service? Καλό αυτό, έχουμε αρκετούς που ξέρουν. Καλό αυτό. Και ποιος από σας ξέρει τι είναι REST? REST. Ωραία, θα πω, καθώς γίνεται το update, θα πω δύο λόγια γρήγορα για αυτούς που δεν το ξέρουν. Αυτά τα σβήνω. Απόστολε. Αυτά τα σβήνω ή τα θέλουμε? Όχι, ζήστα τώρα. Δεν δει ακόμα. Έχετε τελειώσει όλη την συνεργασία, έτσι. Λοιπόν, γενικά η λογική με τα web services είναι η εξής. Ότι όπως μια ιστοσελίδα, όταν μπαίνουμε στο www.google.com, όπως μια ιστοσελίδα μας φέρνει περιεχόμενο σε HTML, το οποίο ο browser μας το κάνει να φαίνεται, το κάνει render, ουσιαστικά μας το φέρνει σε μια μορφή η οποία είναι εύκολα κατανοητή για εμάς, με χρωματάκια, με εικόνες, με παιδεία, με φόρμες, με χίλια δύο πράγματα. Η ιδέα είναι ότι τα web services μας επιτρέπουν να φτιάχνουμε υπηρεσίες ουσιαστικά οι οποίες να είναι εύκολα κατανοητές και προσβάσιμες από υπολογιστή. Δηλαδή, ενώ στη μια κανονική σελίδα η φιλοσοφία είναι ότι φτιάχνουμε μια σελίδα η οποία να είναι όμορφη και κατανοητή για τον άνθρωπο, στο web service φτιάχνουμε ένα πόρο, στα web services τους λέμε πόρους, δεν τα λέμε σελίδες αλλά τα λέμε πόρους, φτιάχνουμε ένα πόρο ο οποίος είναι προσβάσιμος και επιστρέφει δεδομένα σε μια μορφή η οποία είναι κατανοητή από τον υπολογιστή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν γυρνάμε για παράδειγμα δεν γυρνάμε τα δεδομένα. Σε ένα web service δεν γυρνάμε δεδομένα σε HTML συνήθως. Τα γυρνάμε σε κάποιες άλλες μορφές, όπως το JSON ή το XML. JSON, ποιοι από σας, μάλλον να το πάμε αλλιώς, ποιοι από σας δεν έχουν δει JSON καθόλου? Ωραία, υπάρχουν κάποιοι, οπότε θα το πω. JSON ουσιαστικά είναι μια εμφολευμένη δομή, η οποία τι έχει? Ας πούμε ότι έχουμε ένα μενού και το μενού μέσα έχει links. Ωραία. Για να αναπαραστήσουμε αυτό το μενού, ας πούμε, σε JSON, θα μπορούσαμε να γράψουμε το εξής. Ένα άγκιστρο, μενού, άνω κάτω τελεία, και αυτό μέσα, τώρα το JSON καταρχάς έχει μια δομή του στυλ. Από την αριστερή έχει μια άνω κάτω τελεία, αριστερά την άνω κάτω τελεία είναι το λεγόμενο key. Key σημαίνει είναι κλειδί με βάση το οποίο μπορούμε να προσπελάσουμε δεδομένα. Θα το δείξω σε λιγάκι αυτό τι σημαίνει. Δεξιά από την άνω κάτω τελεία έχουμε το λεγόμενο value, που το value μπορεί να είναι τώρα είτε ένα string, είτε ένα αριθμός, είτε ένα boolean, είτε ένα πίνακας, όπως είναι σε αυτή την περίπτωση, είναι ένα πίνακας. Οπότε εδώ έχουμε φτιάξει ένα κείμενο με value ένα πίνακα, ο οποίος τι έχει μέσα τώρα? Ο πίνακας μπορεί να έχει μέσα άλλα αντικείμενα JSON που να λέγονται, ας πούμε, link άνω κάτω τελεία home. Δεύτερο link, link άνω κάτω τελεία about.
Και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ουσιαστικά το JSON τώρα. Και το καλό που, τι μας δίνει τώρα αυτή, με αυτόν τον τρόπο τι έχουμε ουσιαστικά τώρα, ότι το JSON τι είναι, είναι μια δομή λοιπόν αναπαράστασης, η οποία τι μας δείχνει, μας επιτρέπει μάλλον να αναπαριστούμε πολύπλοκα δεδομένα, πολύπλοκα εμφολευμένα δεδομένα σε μια τέτοια αναπαράσταση. Άμα τώρα εμείς θέλουμε, ας πούμε, εμείς τώρα μέσα από αυτή τη μορφή, συγγνώμη, και εδώ πέρα έχω ξεχάσει να κλείσω τις άγκιστρα, με μια τέτοια δομή, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι μπορούμε, ας πούμε, πολύ εύκολα να πούμε ποιο είναι το δεύτερο, ποιο είναι το δεύτερο link του μενού. Ας πούμε σε jQuery, τώρα αυτό εξαρτάται το πώς ακριβώς είναι η σύνταξη του για να πάρουμε κάτι, εξαρτάται τη γλώσσα. Σε JavaScript, ας πούμε, άμα χρησιμοποιήσουμε JavaScript και παίρναμε ένα τέτοιο αντικείμενο JSON, θα μπορούσαμε, ας πούμε, να το προσπελάσουμε ως εξής. Αν, ας πούμε, τα δεδομένα μας ήταν data, θα ήταν data.menu. Μενού 2 ή 1 μάλλον στην περίπτωσή μας, τελεία link. Αυτό εδώ πέρα σε μια τέτοια μορφή θα ισοδυναμούσε με about. Αυτά πολύ γρήγορα όσον αφορά το JSON. Θα μας χρειαστούν πάρα πολύ σε αυτό που θα κάνουμε, γι' αυτό τα λέω τώρα λίγο και θεωρητικά. Σε πόσους γίνεται ακόμα το update? Ναι, okay. Έχουμε ακόμα το update. Την πρώτη φορά έτσι κάνει, ναι, δυστυχώς. Θα κάνουμε λίγο υπομονή και θα προχωρήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, άλλο τώρα. Ας πούμε και δύο λόγια για το REST. Ή μάλλον, πριν πούμε για το REST, ας πούμε δύο λόγια καταρχάς για το HTTP, πώς δουλεύει το ίντερνετ. Το ίδιο το ίντερνετ, πώς δουλεύει. Λοιπόν, το ίντερνετ γενικά, όπως έχετε παρατηρήσει... Μια μικρή παρένθεση. Όταν στην κονσόλα σας ζητήσει να γράψετε κάτι προς το τέλος, πατάτε απλά Enter. Να συνεχίσω. Ωραία. Λοιπόν, το ίντερνετ πώς δουλεύει. Όπως έχουμε παρατηρήσει όλοι, ας πούμε, όταν μπαίνουμε εμείς σε μια σελίδα, στις περισσότερες φορές μπροστά γράφει HTTP ή HTTPS. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Το HTTP, όπως και το HTTPS, είναι ένα πρωτόκολλο στο οποίο πατάει πρακτικά όλο το web. Και αυτό το πρωτόκολλο μας ορίζει ουσιαστικά τώρα το πώς μπορεί... Ουσιαστικά αυτό μας ορίζει το... πώς μπορεί ο browser μας να επικοινωνήσει με ένα server, να του στείλει δεδομένα και να πάρει ένα αποτέλεσμα, να πάρει τις περισσότερες φορές να πάρει μια σελίδα, κάποιον HTML κώδικα συνήθως, ή τώρα που μιλήσαμε για web services, ή να πάρει κάποια δεδομένα μορφής JSON ή αντίστοιχα. Λοιπόν, γενικά ο τρόπος που λειτουργεί το HTTP είναι ο εξής. Έχουμε ένα browser. Δεν ξέρω αν φαίνεται, θέλετε να το κάνω μεγαλύτερο? Ναι. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς ένα browser και υπάρχει και ένας web server, όπου web server τώρα είναι ο γνωστός Apache, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει ο Nginx, υπάρχουν άλλα web servers που είναι πιο application oriented, υπάρχει ο Tomcat και υπάρχουν, τέλος πάντων, υπάρχει της Microsoft το ISS και υπάρχουν, τέλος πάντων, διάφορα. Όλοι αυτοί οι web servers, ανεξάρτητα τώρα της τεχνολογίας, δουλεύουν, χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP πάντως για να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, η ροή εργασίας τώρα ποιο είναι, το workflow είναι ότι ο browser, ο χρήστης γράφει ένα URL. Ο χρήστης γράφει www.google.com. Google.com σημαίνει ότι θα στείλει ο browser του χρήστη ένα request, θα ανοίξει μια σύνδεση με το server στην πόρτα 80 και θα του στείλει ένα request. Όταν λέω ένα request, τι εννοώ, ουσιαστικά τι του λέει?
χρησιμοποιεί μία μέθοδο η οποία ορίζεται από το HTTP και λέγεται GET. Δηλαδή του λέει ο browser, ανοίγει μία σύνδεση με το server και του στέλνει GET αυτό. Όταν μπω εγώ στο www.google.com, εννοείται από πίσω ότι μπαίνω εδώ. Αν εγώ έμπαινα τώρα www.google.com/help, εδώ θα έκανα get/help. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα το get, αυτό, με, για να φέρω εγώ μια σελίδα, για να πω σε ένα web server, φέρε μου μια σελίδα, του στέλνω ένα get request. Και υπάρχουν και άλλα που θα τα πω σε λίγο. Ο server τώρα όταν λάβει το get request από πίσω, κάνει κάτι και παράγει έναν HTML κώδικα. Αυτό μπορεί να είναι, στην πιο απλή περίπτωση, αυτό μπορεί να είναι απλά μια σελίδα στο δίσκο του σερβερ. Θα μπορούσε να είναι μια HTML σελίδα στο δίσκο του σερβερ. Στην πολύ απλή περίπτωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις και στο σύγχρονο web, από πίσω συνήθως υπάρχει κάποια γλώσσα προγραμματισμού, όπως η PHP, όπως η ASP, όπως η Java, όπως, έχει χίλιες δύο γλώσσες. Αυτή η γλώσσα, τέλος πάντων, οπότε, με μια τέτοια γλώσσα λοιπόν, πάει, βρίσκει, ο σερβερ από πίσω κάνει μια διαδικασία, βρίσκει τι πρέπει να τρέξει, τι κώδικας πρέπει να εκτελεστεί, παράγεται ένας HTML κώδικας ή ένα JSON και αυτό μας το επιστρέφει πίσω. Το επιστρέφει πίσω στον browser ή, ίσως δεν είναι σωστή η λέξη browser εδώ, στην περίπτωση μας αυτό θα πρέπει να λέγεται client ουσιαστικά, γιατί μπορεί να, αυτό, browser είναι όταν ανοίξουμε εμείς ας πούμε τον Firefox ή τον Chrome. Στην πραγματικότητα, μέσα από αυτά που θα κάνουμε εμείς τώρα στην άσκηση, δεν μιλάμε μόνο για browser, μπορεί να είναι κάτι προγραμματιστικό. Δηλαδή μπορεί αυτή τη σύνδεση να την ανοίγει μια βιβλιοθήκη και όχι ένας browser πραγματικός. Ωραία. Εκτός από την GET, υπάρχει και μια άλλη μέθοδος γνωστή. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι βασικά που ορίζει το HTTP. Υπάρχει, γενικά οι γνωστότερες μέθοδοι που χρησιμοποιεί το HTTP είναι η GET, η POST που θα την πω αμέσως τώρα, η PUT και η DELETE. Αυτές είναι οι πιο γνωστές, αλλά έχει και άλλες. Λοιπόν, η GET είναι όταν λέμε στο server ουσιαστικά φέρε μας κάτι. Η POST τι είναι? Όταν εμείς έχουμε μερικές σελίδες, όπως έχουμε δει, έχουν μέσα φόρμες. Υπάρχουν σελίδες οι οποίες έχουν μέσα μία φόρμα στην οποία συμπληρώνουμε, κάνουμε registration ας πούμε, συμπληρώνουμε κάποια πεδία. Λοιπόν, και πατάμε submit. Τι κάνει από πίσω μια τέτοια φόρμα? Θέλει να πει κάποιος? Στέλνει τα δεδομένα. Ακριβώς. Ένα form τι έχει? Έχει μια φόρμα όταν την ορίζουμε στην HTML, άμα έχετε δει, έχει ένα attribute το οποίο λέγεται action. Το action τι είναι? Λέει ουσιαστικά ότι όταν πατήσεις το κουμπί submit της φόρμας, τι θα γίνει, πού θα σε πάει αυτή η φόρμα? Θα σε πάει σε ένα άλλο URL. Μπορεί ας πούμε η φόρμα εδώ πέρα, μπορεί ξέρω εγώ, τώρα στην αναζήτηση, η αναζήτηση της Google δεν είναι καλό παράδειγμα, αλλά στις περισσότερες φορές υπάρχει ένα action το οποίο σε πάει σε ένα άλλο URL. Οπα. Μπορεί ας πούμε να πηγαίνει στο /registration, ξέρω, σε κάτι άλλο ξέρω εγώ. Ωραία. Το request, όταν όμως εγώ υποβάλλω τη φόρμα, πάλι δεν είναι απόλυτο, υπάρχει, όταν δημιουργούμε μια φόρμα στην HTML, φτιάχνουμε ένα τέτοιο tag. Form action ίσον χύψη z method ίσον κάτι. Λοιπόν, όταν δημιουργούμε μια φόρμα στην HTML με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε ένα action και επίσης μπορούμε να τη δηλώσουμε μια μέθοδο. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος τώρα μπορεί να είναι, συνήθως είναι είτε get είτε post. Η διαφορά τώρα της get και της post είναι λεπτή. Ας πούμε, ας ξεκινήσουμε με την post. Άμα πω λοιπόν ότι η μέθοδος της φόρμας είναι post και συμπληρώσω τη φόρμα, την υποβάλλω, θα στείλει ένα request ο browser, αλλά δεν θα είναι get. Αυτό θα είναι post, ας πούμε, register. Και μάλιστα μέσα στο post, μέσα στο request που θα στείλει στο server με την post, θα έχει και κάποια πεδία μέσα. Δηλαδή θα έχει αυτά που συμπλήρωσε ο χρήστης, που θα είναι πάλι σε μορφή key value, όπου key value τι είναι τώρα? Key, όταν ορίζουμε τη φόρμα, κάθε πεδίο έχει ένα attribute που λέγεται name. Δηλαδή όταν φτιάξω εγώ input type text κάτι, υπάρχει ένα attribute μέσα στο το πεδίο που λέγεται name. Αυτό είναι το λεγόμενο key. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ εγώ την επόμενη φορά που θα μου στείλει αυτός τα δεδομένα της φόρμας να ξεχωρίσω τι είναι τι. Οπότε, στο post ας πούμε λοιπόν, στο post, εγώ στέλνω λοιπόν
Είπε κάποιος να ρωτήσει. Οκ. Okay. Στο post λοιπόν στέλνω εγώ τα δεδομένα, εγώ στέλνω τα δεδομένα της φόρμας με key value pairs και μάλιστα τα φέρνω και σε μια μορφή, πρακτικά τα κωδικοποιώ σε μια μορφή ως ένα string. Δεν έχει σημασία ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, απλά το λέω άμα τύχει και το δούμε στον κώδικα πουθενά. Άμα βάλω μέθοδο get, πάλι τα πεδία της φόρμας κωδικοποιούνται στην ίδια μορφή. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί να μου κάνει post register, ας πούμε, θα μου κάνει get register και θα μου βάλει τα πεδία μέσα στο URL. Δηλαδή, θα κάνει get register και μετά θα βάλει ερωτηματικό και ένα string που έχει παράξει η φόρμα με τα ονόματα των πεδίων και τα πεδία. Αυτά σε γενικές γραμμές από θεωρία, δεν θέλω να κουράσω άλλο. Πώς είναι το update, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχει γίνει ακόμα? Εξακολουθεί? Μόνο εσείς, για ξανασηκώστε λίγο χέρια. Οκ, okay, μόνο ένα. Παιδιά, μπορεί να βοηθήσει κάποιος το γύρι με το που δεν έχει... Τι έχει γίνει εδώ? Μήπως δεν έχει ίντερνετ, μήπως κάτι γίνεται? Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα με τους υπόλοιπους, για να προχωρήσουμε, θα κάνουμε το εξής. Όπως είπα, καταρχάς μπείτε στο SSH, είστε ήδη βασικά μέσα στο SSH, οπότε κάντε ένα restart το HTTPD. Άμα σας πει ότι δεν υπάρχει, λογικά πρέπει να υπάρχει εφόσον κάνατε αυτά που είπε ο Απόστολος. Οπότε κάντε ένα service HTTPD restart, όπως λέει η διαφάνεια. Αυτή εδώ τη γραμμή. Λοιπόν, όχι, πετά είναι αυτό που λέω τώρα. Μα επειδή από ό,τι παρατηρώ, με το update που κάναμε τώρα που είπαμε, δεν εγκαταστάθηκε η CTPD, νόμιζε ότι ήταν εγκατάσταση, δεν είδα τι κάναμε ακριβώς, οπότε πρέπει να εγκαταστήσουμε και η CTPD. Δεν υπάρχει εκεί πέρα. Έτρεξε το install. Λοιπόν, να ξαναπώ μία για όλους απλά. Άμα μπούμε στην IP του server που έχουμε πάρει, θα πρέπει να βγάλει testing 1-2-3. Θα πρέπει να βγάλει μία σελίδα τέτοια. Εάν μας βγάλει ότι δεν μπόρεσε να συνδεθεί, σημαίνει είτε δεν τρέχει ο Apache, είτε υπάρχει κάποιο rule στο firewall. Άμα είναι θέμα firewall, γράφουμε αυτήν εδώ την εντολή. Παιδιά, για το τι λέει η εντολή, συγγνώμη, για το τι λέει η εντολή, οι διαφάνειες αυτές υπάρχουν μέσα στο MyLackedDo, σε αυτό που λέει παρουσίαση τρίτο workshop, κάτι τέτοιο λέει. Σε αυτή την παρουσίαση είναι οι εντολές για να τσέχετε στο PC σας, θα τις κάνετε copy-paste. Όταν τελειώσουμε με αυτό, υπάρχει και άλλη μια ρύθμιση που πρέπει να κάνουμε και θα σας πει τώρα ο Απόστολος. Αυτή δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα τώρα, αλλά θα χρειαστεί αργά ή γρήγορα όταν θα αρχίσουμε να δουλεύουμε με τον κώδικα. Είναι ένα security setting τέλος πάντων που δεν μας επιτρέπει να γράφουμε σε αρχεία μέσα από τον Apache. Οπότε κάντε και αυτό που θα πει ο Απόστολος τώρα. Δεν βλέπετε όμως, Λοιπόν, πάμε με option editor, θέλετε. Πού είναι εδώ, font. Τώρα. Βάλε ένα 14 εκεί που ήταν. Πάνω, βάλε 14. Όχι βέβαια, εκεί που ήσουν, 14. Ωραία, δεν βλέπω εγώ τώρα όμως. Δεν πειράζει. Ούτε εκεί βλέπω βρασί. Εγώ περίεργος. Κάτι τώρα. Τώρα είναι καλύτερα.
Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ανοίγουμε τον καλύτερο editor του κόσμου που λέγεται Vim και πάμε. Κάθετο σε τη C. Εδώ πατάτε. Πάτε εδώ πέρα. Το βλέπετε. ETC sysconfig. Εδώ μέσα είναι τα αρχεία για να ρυθμίσουμε πολλά πράγματα στο σερβερ. Καταρχήν όλα στο ETC είναι τα αρχεία που μπορούμε να ρυθμίσουμε τι θέλουμε να κάνει η μηχανή. Εδώ λοιπόν έχουμε τα πιο βασικά, όπως το Secure Shell που βλέπουμε εδώ. Κάπου εδώ πέρα μέσα λέει Shell Linux. Να το βλέπετε. Σε Linux. Οπότε γράφω σίγμα εψιλόν και πατάω tab. Εντάξει, ανοίγω αυτό το αρχείο. Αυτό το αρχείο λοιπόν αποτελείται από αυτές τις λίγες γραμμούλες. Και εδώ στη γραμμή 7 λέει σε Linux. Το σε Linux λοιπόν παίρνει τρεις παραμέτρους. Εσείς νομίζω έχει αυτό τώρα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Αυτό, ναι. Σβήστε το. Πατάμε γιώτα και σβήνουμε μέχρι το ίσον και γράφουμε disabled, όπως το έχει ακριβώς από πάνω. Όπως το έχω εγώ δηλαδή στο δικό μου μηχανάκι. Το απενεργοποιούμε. Δεν το γουστάρουμε. Μόνο αυτό. Τώρα αποθηκεύεται με escape άνω κάτω τελεία WQ. Και την επόμενη φορά που θα κάνουμε επανακίνηση θα είναι disabled. Γιατί θα μας δημιουργούσε προβλήματα στην πορεία. Να κάνουμε και μια επανακίνηση λοιπόν. Όπου έχει τελειώσει, εδώ που τρέχει δεν το κάνουμε. Η υπόλοιπη λοιπόν γράφεται reboot. Ρο εψιλον μπι όμικρον όμικρον τάφ. Θα χαθεί το SSH και θα ξανασυνδεθούμε. Εντάξει, reboot. Γράφουμε reboot, enter. Λοιπόν, κάτι... πριν προχωρήσουμε, κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει κάποιος που δεν του είχε εμφανιστεί, που δεν το εμφανίστηκε σε κάποιο σημείο η σελίδα του Apache? Okay. Δεν υπάρχει άλλος. Ωραία. Επειδή είναι systemd, έχει ανέβει τώρα, έτσι. Ξανασυνδεθείτε. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο βήμα τώρα είναι να πάμε και να ναι. Ωραία, δοκίμασα να ξανακάνει service HTTP restart ξανά. Μάλλον δεν σηκώνεται στο boot. Δεν σηκώνεται στο boot μάλλον. Syscontrol enabled HTTP. Για πείτε το μία αυτό. Πώς σηκώνεται στο boot αυτό το... Πώς μπορούμε να το κάνουμε να σηκώνεται στο boot το Apache, ώστε να μην χρειάζεται να κάνουμε restart κάθε φορά? Παιδες, αυτή η εντολή είναι η εντολή που χρειαζόμαστε, διαβάζετε μέχρι εκεί κάτω. CTL ακριβώς. Είναι η εντολή που χρειαζόμαστε. Τώρα όμως το διαβάζετε, έτσι. Λοιπόν, είναι η εντολή που χρειαζόμαστε για να ελέγχουμε τις υπηρεσίες που θέλουμε να βάλουμε να λειτουργούν στην αρχή γενικώς. Όταν θέλουμε λοιπόν να βάλουμε κάτι να λειτουργεί, βάζουμε εδώ start. Ποιοι δουλεύουν σε systemd από εδώ μέσα? Systemd ένας, οι άλλοι σε τι δουλεύετε? Τι σύστημα έχει το Linux που δουλεύετε? Ποιοι άλλοι δουλεύετε Linux γενικώς? Ποιο δουλεύετε? Σπίτι εννοείται. Δεν έχει systemd το Xubuntu. Δημήτρη, το Ubuntu δεν έχει systemd? Αχ, αχ. Θα σκοτώσω. Λοιπόν,
Start λοιπόν για να σηκώσουμε μια υπηρεσία. Πατάμε Enter. Αν είναι σηκωμένη, παραμένει πάνω. Τώρα, μετά εμείς θέλουμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα για αυτή την υπηρεσία. Status λοιπόν. Τι κάνει αυτή η υπηρεσία? Γράφοντας λοιπόν status, δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να βάλω status στη μέση, έτσι. Σου λέει τι κάνει αυτή η υπηρεσία. Τώρα έχουμε μεγαλώσει εδώ πέρα τα γράμματα, αλλά βασικά προς το τέλος γράφει starting, reloading, ιστορίες, κακό κτλ. Μια χαρά. Τώρα, αν θα κάνω εδώ πέρα start σκέτο, το βλέπετε, αυτό εδώ το start το σκέτο, σημαίνει ότι θέλω να δουλέψει τώρα, γιατί με αρέσει τώρα, αλλά δεν θα παίξει την επόμενη φορά που θα ανοίξει το μηχανάκι. Για αυτή την ιστορία πάμε και γράφουμε εδώ enable it. Όχι enable it, enable. Εντάξει, που σημαίνει ότι την επόμενη φορά θα ανοίξει. Τώρα αν δεν το γουστάρω, disable. Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις εντολές για αρχή και θα έρθουν και άλλες στην πορεία, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι ότι πρέπει να κατεβάσουμε το πακέτο της εφαρμογής και να το εγκαταστήσουμε στον web server που μόλις στήσαμε. Λοιπόν, πώς το κατεβάζουμε τώρα, λοιπόν. Καταρχάς το πακέτο αυτό είναι στημένο, υπάρχει μάλλον το repository στο GitHub, οπότε πρέπει να κάνουμε clone. Έχουμε πει τι είναι το Git. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τι κάνουμε. Μπαίνουμε λοιπόν, άμα δείτε την παρουσίαση, υπάρχει ένα URL εδώ. github.com/mylux/djot-server. Μπαίνουμε εκεί μέσα. Λοιπόν, αφού μπούμε εκεί μέσα, μπορούμε να δούμε, καταρχάς μπορούμε να δούμε τον κώδικα γενικά της εφαρμογής, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει στην περίπτωσή μας είναι ένα σημείο που λέει clone URL. Είναι, δεν ξέρω αν φαίνεται το ποντίκι με εδώ πέρα, είναι εδώ κάτω, είναι ένα πεδίο στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Κάνουμε λοιπόν copy αυτό και ερχόμαστε μετά τώρα στο server μας που έχουμε κάνει SSH. Μπαίνουμε στον κατάλογο var www.html και γράφουμε, δεν το γράφει στην παρουσίαση, αυτό που γράφουμε είναι git clone, έτσι όπως το γράφω, git clone. Και το URL αυτό, HTTP, bla bla bla, το clone URL, προσέξτε, όχι το URL αυτό που έχει στην παρουσίαση, το clone URL που έχει στη σελίδα του GitHub. Αυτό εδώ πέρα. Το αντιγράφεις από εκεί, δηλαδή. Συγγνώμη, και κάτι ακόμα. Και στο τέλος, γράφετε το URL και στο τέλος βάζετε και μια τελεία, έτσι ώστε να αυτό το πράγμα να το κάνει clone μέσα στο φάκελο, να μην δημιουργήσει καινούριο φάκελο. Στο τέλος της εντολής βάζουμε και μια τελεία που του λέει να το βάλει στο δικό του φάκελο. Δεν άκουσα? Και νότελη είναι. Λοιπόν, στο γενικά προτείνω να έχουν όλοι την παρουσίαση κάπου πρόχειρη για να μην ψάχνουμε τα links από εδώ πέρα. Λοιπόν, για να ξέρουμε αν έχει γίνει σωστά αυτό, αν έχει γίνει σωστά θα πρέπει αυτούς εδώ τους φακέλους που βλέπουμε τώρα στη σελίδα του GitHub, θα πρέπει να τους βλέπουμε μέσα στο φάκελο
του σερβερ μας ουσιαστικά. Δηλαδή μέσα στο var www.html θα πρέπει να υπάρχει ένας φάκελος που να λέει client, ένας φάκελος που να λέει web. Άμα υπάρχουν αυτοί, σημαίνει ότι το κάναμε σωστά. Αν δεν υπάρχουν, σημαίνει ότι κάτι έχει πάει στραβά. Αυτό που γίνεται είναι ότι θα τα βάλει αυτά, αλλά μέσα σε ένα φάκελο. Εκεί θα πρέπει να, να τα μεταφέρεις από το φάκελο. Μπορείς να κάνεις MV, το όνομα του φακέλου, slash αστερίσκος και μετά τελεία. Αυτό τι κάνει. Μπαίνει στο φάκελο, παίρνει όλα τα πράγματα και τα φέρνει στον δικό σου φάκελο που είναι ένας κάτω. Μπορείς να κάνεις αυτό για να το, άμα δεν έβαλες την τελεία. Περίμενε λίγο να το ολοκληρώσουν όλοι. Ναι, να δω λίγο τι κάνει ο απέναντι. Χρήστο, ρώτα και τον έξω τι κάνει. Απλά να ενημερωτικά, για όποιον ενδιαφέρεται, η τελεία, αυτό που δείχνει η τελεία στο τέλος, τι είναι. Είναι ο φάκελος στον οποίο βρισκόμαστε. Στο Linux γενικά τι γίνεται. Στο file system του Linux υπάρχουν δύο ειδικά πράγματα. Είναι η τελεία που δείχνει το φάκελο στον οποίο είμαστε και η τελεία, υπάρχει και τελεία, η οποία τη δείχνει ένα φάκελο κάτω από αυτόν που είμαστε. Οπότε αν για παράδειγμα εγώ γράψω cd.. Με πάει ένα φάκελο κάτω από εκεί που ήμουνα. Ναι, συγγνώμη, βασικά ναι, ο σωστός όρος είναι πάνω βασικά στο φάκελο. Στο δέντρο πάμε πάνω ουσιαστικά. Αν θεωρούμε ότι ξεκινάμε από τη ρίζα, πάμε ένα επίπεδο πάνω ουσιαστικά. Δηλαδή αν ήμασταν στο home. Μάλλον αν ήμασταν στο var www και πατήσουμε cd.. Θα πάμε στο var. Θα φύγουμε από το www. Αυτό ενημερωτικά για το πώς δουλεύουν τα relative paths ουσιαστικά. Αυτό με την τελεία και την τελεία θα το δούμε κιόλας και μέσα στον κώδικα σε διάφορα σημεία. Οπότε είναι καλό να ξέρουμε τι σημαίνει. Για όποιον το κάνει clone μετά, υπάρχουν οδηγίες υπάρχουν στο GitHub τώρα, στη σελίδα του GitHub, υπάρχουν οδηγίες εγκατάστασης. Υπάρχει ένα readme, μπορείτε να το δείτε και στο τοπικό σας φάκελο σαν readme.md, αν και προτείνω να το δείτε από εδώ, είναι πιο ωραία η μορφή. Οπότε στο GitHub έχει οδηγίες εγκατάστασης τώρα που τις ακολουθούμε. Μία μικρή λεπτομέρεια, στις οδηγίες του GitHub στο πρώτο, δεύτερο βήμα, στο πρώτο βήμα λέμε in the Apache configuration file και δεν λέμε ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι το configuration file του Apache. Είναι, διαφέρει το όνομα του από διανομή σε διανομή. Είναι αυτό στα VMs που έχετε εσείς. Αυτό. Ναι, θα το πω και αυτό. Λοιπόν, είναι αυτό το αρχείο, έτσι. Σε άλλα σχήματα λέγεται αλλιώς, βρίσκεται σε διαφορετικό κατάλογο. Αλλά είναι αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το αρχείο τώρα... Θα δείτε ότι κάπου λέει document root. Ναι. Τι virtual. Με host. Α. Κάνω include με host και παράγω εκεί. Σε σαφείς το δικό σου. Εγώ θέλω να πω κάπου που να είναι σύμφωνο με το readme.md. Γι' αυτό. Να πω αυτό ή να... Πιες από εδώ και πες ένα στο σέντος πάνω.
αυτό λέει που είναι τα αρχεία του server, που, από πού σερβίρει το site. Θα είναι το var www. Σβήστε αυτό και γράψε εκεί που είναι το dj. Ορίστε. Τι τα έχουμε βάλει. Ναι, αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε στο HTML, dj server web. Όχι. Θέλουμε να είναι στο HTML μέσα. Δεν θέλουμε να είναι dj server. Δεν θέλουμε να υπάρχει πάκελο dj server. Α. Ναι, μέσω HTML είναι χήματα. Τότε να σβήσουμε το readme ότι είναι λάθος. Ναι, το κάνεις εσύ, οκ, εντάξει. Μισό λεπτό γιατί είχαμε ένα θέμα στο documentation όμως, κατάλαβες. Αχιλλέα, αφού όλοι δουλεύουν ακριβώς με το ίδιο πράγμα, βάλε κατευθείαν καρφωτό το path. Το path που όλοι έχουν ίδιο έτσι κι αλλιώς. Όλοι εκεί το έχουν, var www, html, dot server. Βάλε το εκεί. HTML ρε παιδί μου, ναι. Βάλε ότι ακριβώς, μην βάλεις κάτι που αλλάζει. Λοιπόν παιδιά, θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι λέει στο readme, το πρώτο βήμα μόνο. Το πρώτο βήμα θα το αλλάξουμε λίγο, λοιπόν δεν θα φτιάξουμε virtual host, δεν έχει νόημα. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε στο /etc/httpd/conf/httpd/conf. Το γράφω και στον πίνακα μία. Το έκανες update. Δεν πειράζει. Το έχει γράψει ο Αχιλλέας και στο readme τώρα το πιο αρχείο πειράζουμε. Λοιπόν, απλά δεν είναι virtual host, αυτό που θα κάνουμε είναι πειράζουμε το document root και τι αλλάζουμε ουσιαστικά. Το παλιό document root είχε, το παλιό document root ήταν var www.html. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσθέτουμε το /web στο τέλος. Αυτή είναι η αλλαγή ουσιαστικά. Δηλαδή του λέμε το Apache να βρίσκει τα αρχεία από το /, όχι από το var www.html, από το var www.html web. Αυτή είναι η σημαντική αλλαγή. Μετά λέει τώρα το άλλο που λέει directory path to webdir, αυτό ουσιαστικά τι είναι. Το path to webdir εδώ πέρα θα είναι var www.html web. Άρα αυτό εδώ πέρα το αντικαθιστούμε με αυτό που βάλαμε στο document root. Θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ακούω. Στο path εδώ πέρα βάζεις το ίδιο πράγμα που βάλαμε στο document root. Αυτό μπαίνει και στο path του webdir ουσιαστικά. Το ίδιο πράγμα. Του λέμε δηλαδή να βάλεις αυτά τα options, αυτά τα permissions, αυτά τα options τέλος πάντων, στο path του που βάλαμε ως document root. Η σημαντική γραμμή εδώ μέσα είναι το allow override all, που θα το εξηγήσω σε λιγάκι τι σημαίνει. Αυτό βάζουμε, ακριβώς αυτό. Κάτι που μου φαίνεται ότι δεν λέει εδώ πέρα είναι το εξής. Αφού κάνουμε αυτή την αλλαγή στο httpd.conf, κάνουμε ένα restart on Apache, δηλαδή service httpd restart. Άμα έχει τώρα σφάλμα το configuration, θα μας κάσει, θα μας βγάλει ότι υπάρχει λάθος. Παιδες, εκεί που λέει server name, σας εξήγησα προηγουμένως τι έχουμε βάλει.
Δεν θα βάλουμε server name κανονικό εκεί. Και πώς θα χτυπάμε τη σελίδα? Ναι, ναι, χωρίς για το URL μιλάω. Arduino που έλεγα .ocs. Ναι, έχω φτιάξει πριν. Έχω φτιάξει και το Arduino και το τελευταίο νούμερο από την IP. .ocs. Ωραία, ωραία, ωραία. Εξήγησε το και για τον, και για τον έξω που μόλις το ρώτησε. Έλα. Το ser, λοιπόν, αυτό που λέω είναι το server name, δεν θα χρειαστεί να το πειράξουμε. By default ο Apache έχει βάλει ήδη ένα server name. Δεν θα χρειαστεί να το πειράξουμε στην περίπτωσή μας, γιατί επειδή δεν φτιάχνουμε virtual host, ουσιαστικά τι γίνεται. Όπως και να μπω, τώρα πρέπει να εξηγήσω λίγο το concept του virtual host βέβαια. Λοιπόν, ένας Apache, ένας Apache έχει την εξής δυνατότητα. Μπορούμε σε ένα σερβερ που τρέχει στην πόρτα 80 σε μία IP, μπορούμε να του βάλουμε να έχει πολλαπλές σελίδες πάνω. Τις οποίες πώς ξεχωρίζει τις σελίδες τώρα? Τις ξεχωρίζει βάσει του URL. Δηλαδή, μπορώ να έχω στο ίδιο σερβερ πάνω το google.com και θα μπορούσα να έχω και το facebook.com στο ίδιο σερβερ, θεωρητικά. Και όταν ο browser τώρα, όταν ο browser στείλει το get request στον σερβερ, του στέλνει μαζί με το get request και μια παράμετρο που του λέει σε ποιο URL προσπαθεί να μπει. Από εκεί αυτό τώρα μπορεί να ξεχωρίζει και να δείχνει άλλο περιεχόμενο στο google.com, άλλο στο facebook.com. Έχοντας εξηγήσει αυτό, αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι εμείς τελικά δεν θα το κάνουμε έτσι. Εμείς θέλουμε είτε μπούμε σε οποιοδήποτε URL μπούμε, το οποίο οδηγεί σε αυτό το server, θέλουμε να βγαίνει η σελίδα του DJ server. Δεν θέλουμε virtual hosts. Άρα το server name εδώ πέρα δεν θα μας αλλάξει κάτι. Μπορείτε να το αλλάξετε, μπορείτε να μην το αλλάξετε. Δεν έχει σημασία. Το βασικό είναι ότι είτε μπούμε μέσα από την IP, είτε μπούμε από το Arduino με το νούμερό μας, OSIS.AR.GR. Με όποιο τρόπο και να μπούμε, θα μας ανοίξει τη σελίδα του web server. Λοιπόν, να ξαναπώ λίγο ότι αλλάξουμε το configuration, κάνουμε restart τον Apache για να δούμε αν θα σκάσει κάτι. Είναι βασικό αυτό, μπορεί να υπάρχει κάποιο ορθογραφικό, μπορεί να υπάρχει κάτι και να σκάσει. Αφού το κάνουμε και αυτό, υπάρχει στην παρουσίαση ένας τρόπος για να ελέγξουμε ότι αυτό το πράγμα έχει εγκατασταθεί σωστά, τέλος πάντων. Δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ότι ο Apache δουλεύει σωστά, τέλος πάντων, είναι άμα πάμε σε αυτό το URL, όπου σαν server εδώ αντικαθιστούμε και βάζουμε το server το δικό σας κάθε φορά, Arduino, TADE, OSCS, άμα πάμε σε αυτό το URL θα πρέπει να μας γυρίσει αυτό το μήνυμα. Αν μας γυρίσει αυτό το μήνυμα, σημαίνει ότι έχουμε ρυθμίσει τον Apache σωστά και μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε και τα κλειδιά, να προχωρήσουμε σε άλλα βήματα. Άρα, για να πούμε ότι ο Apache έχει ρυθμιστεί σωστά, όταν μπούμε σε αυτό το URL, όπου server αντικαθιστούμε, όπως είπα, τον δικό μας, πρέπει να βγει αυτό το error. Έτσι όπως το λέμε, μια λευκή σελίδα με αυτό το error. Όχι το testing, όχι κάτι άλλο, αυτό το error. Εκκίνησε το HTTPD και status και τα λοιπά, ο τελικός έλεγχος είναι αυτός. Με μικρό νι μπροστά, είναι... Ποιος το τόπε αυτό να το κάνει? Εκεί. Ναι, σωστός. Το γράφει πάνω το λάθος. Λοιπόν, netstat λοιπόν, δείχτα όλα είναι το α, π σημαίνει, δείξε μου όλα τα processes και το n σημαίνει θέλω να βλέπω νούμερα και όχι λεκτικά. Άρα λοιπόν, δείχτα όλα, pipe και no pipe, δεν το φαίνεται καλά, αλλά είναι το σύμβολο πάνω από το shift. Και ενώ more θα μας τα δείξει σε σελίδες, γιατί είναι πάρα πολλά. Εκεί λοιπόν ψάχνετε για μια γραμμή που γράφει HTTPD. Η γραμμή αυτή θα λέει
port 80 ή 443 ή ανάλογα ότι έχουμε βάλει, ότι δουλεύει. Μόνο τότε είμαστε σίγουροι ότι είναι ok. Εναλλακτικά μπορούμε να γράψουμε εδώ grep, HTTP και να μας βγάλει τις γραμμούλες που θέλουμε. Πάρτε καλύτερα αυτό. Θα βγάλει μόνο τη γραμμή. Αν βγάλει κάτι είμαστε εκεί, αν δεν βγάλει φωνάξτε. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ μέχρι και ο τελευταίος να το έχει έτοιμο για να μπορέσουμε μετά όλοι μαζί να προχωρήσουμε. Άρα λοιπόν όποιος τελειώνει λιγάκι ας το πει στον Δημήτρη ή στον Γιώργο για να το γνωρίζουμε. Μια φορά άμα παίξει πρέπει να βγει αυτό εδώ πέρα το μήνυμα όταν μπούμε στο server API token. Αν βγάλει οτιδήποτε άλλο σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε πόσους δεν έχει παίξει αυτή τη στιγμή? Εσάς έπαιξε? Άρα εσείς στην κοπέλα. Εντάξει, και στον απακρισμένο. Ναι, ναι, και στον απακρισμένο. Οκ. Okay. Ο απομακρυσμένος πώς θα πάει? Πώς θα πάμε εδώ? Τι πρόβλημα έχει? Δεν έχει βάλει... Δεν μιλάω, να ακούει και ο απομακρυσμένος. Λοιπόν, έχει τρέξει το install new? Περίμενε, έρχομαι από μέσα. System control status HTTPD. Και άριξε μας λίγο όλο αυτό, αντέγραψε το και ρίχτω πάνω στο chat. Τρέξε System Sutulu Status HTTPD και το αποτέλεσμά τους αντέγραψε το και ρίχτω μας εδώ πέρα να το δούμε. Λοιπόν, παιδιά, για όσους το έχουν κάνει, να προχωρήσουμε λίγο. Κάτσε λίγο, πρέπει να προχωρήσουμε λίγο. θα έρθουμε μετά να βοηθήσουμε όποιον έχει μείνει πίσω. Ναι.
Ορισμένο μιλάω. Άφησε το λίγο μην κάνεις κάτι. Θα πούμε εμείς να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, και θα σου πούμε που ήταν ο λάθος για να το γνωρίζεις. Okay. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Προχωράμε στο επόμενο στάδιο. Βασικά αυτό που κάνουμε τώρα είναι ότι συνεχίζουμε να ακολουθούμε το readme. Δηλαδή, ωραία, το πρώτο βήμα ήταν λίγο tricky η αλήθεια με το V-host. Μετά τι κάνουμε, μπαίνουμε στο φάκελο SSH και τρέχουμε αυτό εδώ το αρχείο που έχει, που είναι σημειωμένο στο readme. Αυτό τι θα κάνει τώρα? Αυτό θα μας δημιουργήσει δύο κλειδιά, ένα public key, ένα private key. Υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει από κρυπτογραφία καθόλου, δεν ξέρει τι είναι το private key, τι είναι το public key? Ωραία, αφού το ξέρουμε όλοι, το προχωράω αυτό. Οπότε ποια είναι η ιδέα τώρα? Κάθε χρήστης και κάθε device που θα υπάρχει μέσα στην εφαρμογή μας, ποια είναι η ιδέα καταρχάς της εφαρμογής? Ότι θα μπορούμε να κάνουμε register χρήστες και ότι οι χρήστες θα μπορούν να προσθέτουν devices, δηλαδή Arduino. Στην περίπτωσή μας θα μπορούν να συνδέουν το Arduino τους με το server. Αυτό πώς γίνεται τώρα, πώς αυθεντικοποιείται ένα Arduino ή ένας χρήστης αυθεντικοποιείται με username password? Αλλά ένα Arduino πώς αυθεντικοποιείται? Αυθεντικοποιείται με ένα κλειδί ουσιαστικά. Οπότε τι γίνεται? Δημιουργούμε λοιπόν, με αυτήν την εντολή δημιουργούμε τα κλειδιά του server. Στη συνέχεια, αφού δημιουργήσουμε τα κλειδιά με αυτή την εντολή εδώ πέρα, με αυτό το script που είχε ετοιμάσει ο Αχιλλέας, πηγαίνουμε και αλλάζουμε το αρχείο που βάζει τα δοκιμαστικά δεδομένα μέσα στη βάση μας, έτσι ώστε να διαβάζει το καινούριο κλειδί που φτιάξαμε. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό εδώ το βήμα, στο να κάνουμε generate τα κλειδιά και να αλλάξουμε το αρχείο insert testdatadb, ώστε να παίρνει ώστε να χρησιμοποιεί τα κλειδιά που δημιουργήσαμε. Ναι, υπάρχει, τον έχει φτιάξει ο Αχιλλέας. Ναι, ναι. Το κατάλαβος SSH είναι στο ίδιο επίπεδο με το home. Εκεί, ποιος ήταν ο φάκελος που κάναμε clone, που εμφανίστηκαν μετά μέσα WS, Web, Tools, SSH. Αυτό, εκεί μέσα είναι αυτός. Όταν θα κάνουμε και όλα αυτά, μπορούμε να τρέξουμε και όλα στο insert test data και άμα δουλέψουν όλα καλά, θα μπορέσουμε να δούμε τη βάση μας. Ναι. Το tools είναι στο ίδιο επίπεδο πάλι που είναι το SSH. Εκεί που είναι οι πολυφάκελοι, βασικά. Για να ξέρουμε αν αυτά τα βήματα παίξανε, πρέπει όταν κάνουμε αυτό το βήμα, όταν κάνουμε sqlite3.oauth.sqlite, θα πρέπει να μην μας πει ότι δεν βρέθηκε, θα πρέπει να βρέθηκε και θα πρέπει να έχει μέσα πίνακες. Άμα έχει μέσα πίνακες, σημαίνει ότι πήγε καλά. Πριν τρέξετε το insert test data php, όταν έχουμε φτιάξει τα κλειδιά, έχουμε αλλάξει το αρχείο, πριν τρέξουμε το insert test data, θα πρέπει να τρέξουμε ένα άλλο αρχείο στον ίδιο φάκελο που λέγεται rebuild κάτω παύλα db. Ναι, μένα ελέγχει, το γράφω εγώ για σιγουριά, γράφεται κάπως έτσι. Βασικά δεν θα σας το γράψω, γιατί δεν μας την κάνει χάρη. Rebuild κάτω παύλα db λέγεται πάντως το αρχείο. Μια άλλη λεπτομέρεια τώρα που παρατηρήσαμε. Όταν τρέχουμε το rebuild κάτω παύλα db, όταν τρέχουμε αυτό, πετάει ένα error. Γιατί το πετάει? Προσπαθεί να φτιάξει το αρχείο της βάσης. Το αρχείο της βάσης δεν μπορεί να το φτιάξει, γιατί αυτός προσπαθεί να το βάλει μέσα σε ένα φάκελο που λέγεται db. Αυτό το φάκελο δεν υπάρχει, οπότε σκάει. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να δημιουργήσουμε στο πρώτο επίπεδο, δηλαδή στο επίπεδο που είναι το SSH, το TADE, το web, όλα, πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα φάκελο που να λέγεται db. Και μετά θα δουλέψει.
Πώς δεν το έχουν καταφέρει αυτό, δηλαδή το τελευταίο βήμα εδώ να μπαίνουν στη βάση τους και να βάζουν τελεία tables και να τους βγάζουν στους πίνακες. Πώς δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Ένας, δύο, οκ. Τώρα είναι να αλλάξουμε καταρχάς ένα config αρχείο, δεν είναι core PHP, είναι config PHP αυτό εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, το DB file δεν θα χρειαστεί να το πειράξουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι σωστό by default. Τα άλλα δύο θα πρέπει να τα αλλάξουμε όμως. Ίσως να χρειαστεί να αλλάξουμε μόνο το API host, άμα είμαστε τυχεροί. Πάντως γενικά ανοίξτε το αρχείο και δείτε αν τα paths που έχει μέσα είναι σωστά. Τι είπες Γιώργο? Λοιπόν, είναι αντί για core PHP λέγεται config PHP αυτό. Στο ίδιο path μέσα είναι, δεν είναι αλλού. Έλα, χιλιά. Core είναι το αρχείο. Εμένα config μου το λέγει, τέλος πάντων. Αν είναι core το αρχείο, core, οκ. Okay. Τότε είμαστε σωστοί. Δεν έχει config δηλαδή εκεί μέσα. Τέλος πάντων, όπου είναι οι μεταβλητές, ή στο core ή στο config. Λοιπόν, αφού το κάνουμε αυτό, μετά πάμε να πειράξουμε λίγο και τον client. Υπάρχει ένας δοκιμαστικός client εκεί πέρα, με τον οποίο μπορούμε να δοκιμάσουμε την υπηρεσία πλέον, να δούμε αν μας δίνει access token, αν, τέλος πάντων, αν δουλεύουν οι πόροι της όπως πρέπει. Λοιπόν, οπότε, κάνουμε αυτό το βήμα με το core PHP config, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και μετά πηγαίνουμε σε αυτό το βήμα που λέει να πειράξουμε το client my host PHP. Το πειράζουμε και αυτό και μετά τρέχουμε το client get token PHP. Και θα πρέπει να μας δώσει το output που λέει στο readme. Εδώ που λέει your FQDN, FQDN σημαίνει Fully Qualified Domain Name. Που είναι ουσιαστικά τι είναι, είναι αυτό που λέγαμε HTTP άνω κάτω τελεία, κάθετος κάθετος. Arduino 86 ξέρω εγώ, τελεία OSIS.gr. Αυτό είναι το FQDN. Είναι το domain στο οποίο τρέχει πάνω η εφαρμογή σας, ο server σας. Παιδες, τα path που βάζουμε είναι σχετικά ως προς το server. Εμείς είμαστε μέσα στο κατάλογο server. Άρα όλα τα path θα θεωρήσετε από εκεί πως τα βλέπω σχετικά. Μέσα από τον κατάλογο server, εκεί βρισκόσαστε. Άρα λοιπόν ένα πάνω, ξέρω εγώ τι πει, ένα πάνω ή δύο πάνω, όσα χρειάζεται. Ναι. Ή για πιο μεγαλύτερη ευκολία βάλτε απόλυτα.
λέω, επειδή έχουμε προβλήματα με τα relative όπου υπάρχουν, βάλτε απόλυτα να τελειώνουμε. Μπείτε μέσα στο κατάλογο που υπάρχει το file και τρέξτε PWD και ό,τι βγάλει βάλτε το στο path. Το έχετε? Μπαίνουμε μέσα στο κατάλογο DB και τρέχω PWD. Αυτό που θα βγάλει το αντιγράφω και το βάζω στο path. Λιγάκι. Ποιος έχει πάρει εδώ πέρα αυτό το πράγμα? Το αποτέλεσμα αυτό. Άμα τρέξουμε, όταν έχουμε ετοιμάσει αυτά, τρέχουμε αυτό και θα πρέπει να μας επιστρέψει αυτό. Τότε είμαστε ok. Το όνομα που βάλατε στον Apache, στο server root, τι βάλατε, αυτό θα βάλετε. Η ερώτηση είναι τι θα βάλουμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα λοιπόν βάζουμε ό,τι έχουμε βάλει στο server root του Apache, στο server name του Apache. Έλα, πέστα για όλους. Όταν κάναμε το insert test data, αυτό έφτιαξε έβαλε κάποια δοκιμαστικά δεδομένα στη βάση. Ωραία. Αυτά έχει κάποια credentials μέσα τώρα, που είναι ένα client ID και ένα password με πολλά S. Οπότε, στο client, τα credentials που βάζουμε μέσα στο client είναι αυτά τα credentials που μπήκαν στα test data. Δεν είναι δικά μας credentials. Δεν βάζουμε εμείς αυτά που θα θέλαμε να είναι. Βάζουμε αυτά που έχει βάλει, που έχει πάρει ο server σαν δοκιμαστικά data. Γενικά είναι το client ID και ένα password με πολλά S. Αυτό είναι γενικά που ψάχνουμε. Του insert test data. Ανοίξτε το με ένα βήμα αυτό το αρχείο και δείτε μέσα τι κάνει insert. Τι πάει να βάλει στο OAuth κάτω παύλα clients. Εκεί θα δείτε. Το password είναι μη μιλάς. Παιδες, αυτό εδώ, αυτές οι τρεις πληροφορίες εδώ πέρα βρίσκονται μέσα σε αυτό το αρχείο. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που έχετε φτιάξει, έχετε δημιουργήσει πριν από λίγο, ο server που παίζει. Και το username και το password θα το βρούμε μέσα στα insert data που βάλαμε. Εκεί που λέει client ID με κεφαλαία, δεξιά έχει ένα password με πολλά σ. Τα αντιγράφετε λοιπόν και τα δύο εδώ και μετά τρέχετε το client get token. Μέσα στο αρχείο client get token, αυτό που προσπαθούμε να τρέξουμε, υπάρχουν εκεί μέσα ένα username και ένα password. Αυτά είναι τα credentials. Εκεί πέρα αυτά πρέπει να αλλάξουμε για να βάλουμε τα credentials. Δηλαδή εκεί μέσα πρέπει να έχει αυτό με τα S. Άμα δεν έχει αυτό, πρέπει να τα αλλάξουμε και να το βάλουμε.
Όταν φτάσαμε invalid. Ναι. Δήμο, άφησε το αυτό. Λύση εκεί πέρα και είμαστε ok. Θα το δούμε. Λοιπόν. Άρα έχουμε στήσει το server βασικά. Επικοινωνήσαμε με το server και μας έβγαλε το λάθος. Καταρχήν παίζει ο server διότι μας απάντησε. Διότι αν δεν δούλευε δεν θα μας απαντούσε, έστω και αν είχαμε λάθος ή αν ήταν σωστό. Λοιπόν, τώρα πώς θα προχωρήσουμε. Έχουμε ανεβάσει μια άσκηση πάνω, την οποία ο σκοπός είναι να αρχίσετε να τη δουλεύετε από το σπιτάκι σας και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα μας ερωτήσεις γενικώς πού κολλάτε και πού θα μπορέσουμε εμείς να σας βοηθήσουμε. Την άσκηση εμείς την έχουμε λυμένη με λίγα λόγια. Εσείς καλείστε να την υλοποιήσετε παίζοντας με αυτό το στυλ που κάναμε τώρα, με λάθος, που θα βγάλει, δεν θα βγάλει, μέχρι να φτάσει σε σημείο να βγάλει σωστά το token και να γράψει εσάς ως καινούριος χρήστης μέσα στη βάση. Εντάξει, αυτό είναι το task, το πούμε έτσι, που πρέπει να το έχουμε έτοιμο μέχρι την επόμενη Πέμπτη για να προχωρήσουμε μετά από εκεί και πέρα. Απορίες μέχρι εδώ? Να πάμε στο σημείο. Εντάξει, φτάσαμε και εμείς εκεί. Πολύ ωραία. Άρα είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο, Δήμο. Τώρα, τους δείχνεις μόνο λίγο τα αρχεία που είναι του client και το server, το αναλαμβάνουν να το πάρουν σπίτι και εμείς θα τους βοηθήσουμε οπουδήποτε χρειάζονται. Όχι. Αυτό που εγκαταστήσαμε μετά από πολλούς κόπους και βάσανα ήταν το DJOT server. Ωραία. Αυτό τώρα, όπως είπα, τι κάνει αυτό? Άμα μπούμε μέσα στο φάκελο web και μετά στο φάκελο API, μπορούμε να δούμε ουσιαστικά τι, ότι υπάρχει ο φάκελος GET και ο φάκελος POST. Αυτό αντιπροσωπεύει τη μέθοδο GET και τη μέθοδο POST που είπα πριν. Αυτό τι σημαίνει? Στη μέθοδο GET, για παράδειγμα, έχουμε τους πόρους οι οποίοι είναι προσπελάσιμοι με GET. Όταν λέω πόρους, ξαναλέω, το είπα και πριν, όταν λέμε πόρους εννοούμε ένα URL. Το URL /API/token, ας πούμε, αυτό είναι ένας πόρος. Είναι ένας πόρος που αφορά το να πάρουμε ένα access token. Αυτά που είναι μέσα στο φάκελο POST είναι και αυτά αντίστοιχα URLs, τα οποία όμως είναι προσπελάσιμα μόνο χρησιμοποιώντας τη μέθοδο POST. Δηλαδή, ποια είναι η φιλοσοφία? Γενικά στο REST η φιλοσοφία είναι ότι η μέθοδος GET χρησιμοποιείται για να παίρνω πράγματα, η μέθοδος POST για να στέλνω πράγματα. Επιπλέον υπάρχουν και άλλες δύο μέθοδοι που δεν ξέρω αν θα τις χρησιμοποιήσουμε ή όχι στην περίπτωσή μας, αλλά υπάρχει η μέθοδος PUT που η λογική στο REST είναι να αλλάζουμε κάτι υπάρχον, να μεταβάλουμε ένα υπάρχον πράγμα, και υπάρχει η μέθοδος DELETE που νομίζω δεν χρειάζεται να πω τι κάνει η DELETE. Ωραία, λοιπόν. Πολύ πιθανό, ωραία. Το είπε ο Απόστολος στη χρήση. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, ο κώδικας του server, των πόρων ουσιαστικά, οι οποίοι είναι προσπελάσιμοι από το server, βρίσκεται εκεί μέσα. Βρίσκεται στο φάκελο web και μετά API. Λοιπόν, αυτός τώρα υπάρχει, γενικά η λογική ποια είναι? Μέσα στο φάκελο API, εκτός από το φάκελο GET και POST, υπάρχει και ένα index.php. Εκεί πέρα ουσιαστικά έχει κάποιες συναρτήσεις, όπως οι συναρτήσεις που αφορούν την αυθεντικοποίηση, οι συναρτήσεις που αφορούν... αυτά περιέχει κοινές συναρτήσεις που αφορούν όλους τους πόρους ουσιαστικά. Λοιπόν, εμείς τώρα τι βάζουμε σαν άσκηση, τι θα κάνουμε σαν άσκηση? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο πόρος για να κάνουμε login, ας πούμε. Παρά το θέμα με τα invalid credentials που θα το λυθεί άμεσα, αυτό που λείπει είναι ένας πόρος για να κάνουμε register. Οπότε θα βάλουμε σαν homework τη δημιουργία ενός πόρου που να κάνει register. Λοιπόν, τώρα το registration καταρχάς είναι το να υπάρχουν κάποια πεδία που θα πρέπει να δέχεται το registration. Έτσι, μην δω αν τα γράφουμε στη διαφάνεια ή όχι. Όχι, δεν τα έχουμε γράψει δυστυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων, το registration πρέπει να παίρνει first name.
last name. Σημειώστε τα αυτά αν γίνεται. Λοιπόν, first name, last name, username που είναι ουσιαστικά το client ID, username, password που είναι το client secret. Λοιπόν, και email. Και άλλο ένα και email. Λοιπόν, στην αρχική version του registration αυτό που θέλουμε είναι κάποιος θα μπορεί να κάνει post σε ένα URL slash register, post στο slash register, θα του περνάει αυτά τα πέντε πεδία και περνώντας αυτά τα πέντε πεδία θα πρέπει να γράφεται στη βάση ένας καινούριος χρήστης. Λοιπόν, για να γραφτεί ένας καινούριος χρήστης, ζητώ συγγνώμη, είναι και στη διαφάνεια αυτά τα πράγματα, οπότε άδικα σας βάζω να τα γράφετε, είναι και στη διαφάνεια, στη διαφάνεια 6. Στη διαφάνεια 6 μιλάμε για το registration functionality και λέει ότι πρέπει να είναι ένας πόρος στον οποίο μπορεί να γίνει post, λέμε τα πεδία που πρέπει να παίρνει και επίσης λέει και λίγο τα βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να το φτιάξουμε αυτό. Προτείνω να χρησιμοποιήσετε σαν template έναν άλλο πόρο αντίστοιχο, εγώ προτείνω τον αυτόν εδώ, τον DevSSH Keys ας πούμε, που είναι πάλι ένας πόρος post που κάνει κάποια αντίστοιχα πράγματα. Οπότε ξεκινήστε με αυτόν και τροποποιήστε τον έτσι ώστε να γράφει στους τρεις πίνακες που γράφει στη διαφάνεια. Αυτό είναι το homework ουσιαστικά. Λοιπόν, σε δεύτερο βήμα τώρα, σε δεύτερο βήμα για όποιον το καταφέρει αυτό και το τελειώσει γρήγορα, είναι να βάλουμε email verification σε αυτόν τον πόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν γίνεται register λοιπόν ένας χρήστης, θα πρέπει να μην είναι active εξ αρχής, αλλά να του πηγαίνει ένα email στη διεύθυνσή του. Αυτό το email θα έχει ένα link. Τι σημαίνει το link? Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε άλλον ένα πόρο τώρα, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει αυτό το link. Πατώντας ο χρήστης αυτό το link στο email του, θα του κάνει activate το account του. Δηλαδή, ουσιαστικά στη βάση θα υπάρχει ένα attribute, το οποίο στην αρχή θα είναι 0, ότι είσαι inactive, και πατώντας το link, πηγαίνοντας σε αυτόν τον πόρο, ο οποίος πόρος θα πρέπει να αναγνωρίζει το χρήστη με κάποιο τρόπο, με κάποιο ID, με κάποιο, δεν ξέρω, με έναν κωδικό, κάτι, και θα το κάνει ένα αυτό το flag. Και μετά στο τέλος θα χρειαστεί να τροποποιηθεί το login έτσι ώστε να να κοιτάει και αυτό το attribute όταν κοιτάει αν ένας χρήστης μπορεί να γίνει login ή όχι. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της άσκησης. Το βασικότερο απ' όλα είναι το πρώτο. Το βασικότερο απ' όλα είναι να φτιαχτεί ο πόρος register και ας μην έχει email verification. Πριν πείτε τις απορίες σας, γράψτε λίγο το email που θα στέλνετε σε εμάς ερωτήσεις. Έχουμε το μαρκαδωράκι, το έχουμε λίγο, γιατί δεν έχουμε το μαύρο εδώ πέρα. Ωραία, γράψτε το take a look εδώ. Ό,τι προβλήματα έχετε εκεί, αλλά σας παρακαλούμε να βάζετε και κανένα lock μέσα, έτσι. Έχω πρόβλημα και λέει αυτό, αντιγραφή. Γράψτε ρε στα βήματα καλύτερα τώρα εκεί πέρα. Και θα σε μπορέσουμε να σε απαντήσουμε. Όποιο πρόβλημα έχετε, αλλά με lock παρακαλούμε, έτσι, όχι με λεκτικά, το lock μιλάει καλύτερα. Αντιγραφή και ρίχτε το. Εδώ πέρα δεν έβγαζε κάποια λάθη που τρέχαμε το client, ας πούμε. Ναι. Ό,τι errors βγάζει, τα αντιγράφουμε και τα βάζουμε. Ναι. Επίσης, κάτω από το var, ένα τελευταίο, πάτε λιγάκι εκεί πριν φύγουμε, var log httpd error.log, κάντε το εκεί κατευθείαν στο server, εκεί μας λέει τα λάθη που έχει ο server.
ανοίξτε το λίγο. /var/log httpd κάθετος error.log είναι τα λάθη που βγάζει ο server. Πέρα από τα λάθη του client υπάρχουν και τα λάθη στο server. Εδώ λοιπόν υπάρχει πάντα από αριστερά ημερομηνία, ώρα και μετά ακολουθεί το λάθος. Λοιπόν, όλο αυτό το αντιγράφετε, όχι όλο το log, έτσι. Από την ώρα που τρέξατε και ξέρετε ότι είναι το λάθος, αυτό, εντάξει, και το στέλνετε. Είναι αρκετό από ότι οποιαδήποτε περιγραφή να κάνετε. Λοιπόν, ναι. Το σερβερ τον οποίο στήσαμε σήμερα, το στήσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορέσετε σπίτι να κάνετε την άσκηση. Διέρχεσε λίγο παραπάνω, αλλά το καταφέραμε. Λοιπόν, άρα θα πάρετε τώρα αυτή την άσκηση να την κάνετε, για να μην είμαστε εμείς από πάνω, διότι έτσι δεν μαθαίνει ο άνθρωπος. Θα σπάσετε λιγάκι εκεί πέρα κάποια λαθάκια, θα σπαστείτε κιόλας. Θα σας βοηθήσουμε εμείς, σε μια εβδομάδα θα είστε καλύτεροι. Θα το λύσουμε. Αυτό θα το λύσουμε εμείς. Θα το λύσουμε εμείς αυτό. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Τώρα, πώς θα προσθέτει τι, μέσα στο insert θα δείτε τι πρέπει να μπει για τον client ID 11, ας πούμε. Τι κάνει εκείνη η γραμμούλα. Κάτι αντίστοιχη γραμμούλα πρέπει να κάνετε και εσείς βασικά, δηλαδή πέρα από το να το δημιουργήσετε και να φτιάξετε το Ajax για να πάει, το τι πρέπει η βάση να πάρει το έχει μέσα η γραμμούλα στο insert. Άμα έχετε προβλήματα να διαβάσετε τη βάση, είπαμε mail. Εντάξει, είναι λογικό ότι δεν θα το κάνετε με την πρώτη, αλλά πέφτοντας σε ένα λάθος θα προχωρήσουμε και στο τέλος θα είναι καλύτερο το πώς θα το πούμε, το λένε πώς διαβάζουμε το JSON. Έχει παράδειγμα στο WebSocket. Έχει παράδειγμα μέσα στο client. Έχει παράδειγμα εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το αρχείο έχει παράδειγμα πώς στέλνουμε. Μαζί με αυτό το αρχείο έχετε εδώ πέρα τα παραδείγματα πώς επικοινωνούμε με το server. Είναι αυτό που σας είχα δείξει, αυτά τα δύο αρχιάκια, πώς τρέχουν τα δεδομένα την προηγούμενη φορά. Άρα υπάρχει οτιδήποτε θέλετε να δείτε σαν template πώς δουλεύει, πάρτε παράδειγμα αυτά τα δύο αρχεία. Επίσης, πριν καθίσουμε να φτιάξουμε τα ωραία πραγματάκια με τα κουμπάκια μας, με τα όλα μας κτλ, θα πρέπει να πάρετε καλύτερα το αρχείο που παίζαμε όλη την ώρα και μας πέδεψε. Αυτό εδώ. Εδώ παραδείγματος χάρη, εδώ στο data κτλ, κτλ, μπορώ να βάλω αυτά που έλεγε προηγουμένως ο Δημοσθένης τι πρέπει να στείλω. Δηλαδή, εδώ τι στέλνω. Στέλνω ότι εγώ θέλω φίλε να μου στείλεις username και password και του λέω μετά client secret αυτό, ID αυτό. Άρα τα βάζετε εδώ το ένα πίσω από το άλλο και βλέπετε πρώτα να παίζει ο πόρος και μετά πάνε να φτιάξει τις ομορφιές στο client με κουμπάκια και φόρμες και τέτοια. Εντάξει, το στυλ. Για ένα-ένα να τελειώνουμε πρώτα.
Άλλη ερώτηση. Ωραία. Περιμένουμε τα email σας που είναι σίγουρο ότι θα έρθουν. Ευχαριστούμε. Sorry λίγο. Λοιπόν, θα πάτε σπίτι, θα κάνετε ένα, επειδή έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στον κώδικα, θα πάτε μέσα στο server πάνω, μόλις συνδεθείτε, στο var.google html, θα κάνετε ένα git pull, αυτό, για να πάρετε τις αλλαγές και από εκεί πέρα δουλεύετε μετά. Οκ. Θα μπείτε SSH στο server, CD στο φάκελο που είναι αυτά τώρα που δουλέψαμε, δηλαδή /var/google/html. Βασικά θα το γράψω κάπου στο repository να τις οδηγίες να τις ξέρετε καλύτερα. Οκ. Οπότε τσεκάρτε στο GitHub πάνω για να...